Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε, τέλη του Μάρτη, 20 του Μάρτη. Λοιπόν, ποδόσφαιρο δεν είχαμε από πλευράς Α Εθνικής. Δεν νομίζω ότι χάσαμε και πολλά πράγματα, δεν χάσαμε το σούπερ θέαμα. Εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, την ανάλυση και το αναλύουμε έτσι καθημερινά πέρα από τις οπαδικές προτιμήσεις, είδαμε πολύ ωραία παιχνίδια και είδαμε τη Λίβερπουλ, θαυμάσαμε το Σάλαχ, έτσι. Αριστερό πόδι, δεξί πόδι, διείσδυση, τρίπλα, τελειώματα. Τον γουστάραμε τον Σάλαχ. Περιμέναμε περισσότερα πράγματα από τον Ντιμπάλα, ο οποίος κλείστηκε από τα τρία στόπερ σε αντιπάλου του και γενικά μπλοκαρίστηκε η Γιουβέντους, από μια ομάδα η οποία παλεύει για τον πόντο και για τον υποβιβασμό και είναι ένα πόντο πάνω από τη ζώνη με αυτό που πήρε. Είδαμε την Μπαρσελόνα να αλωνίζει ο Μέση, να γράφει μεγάλη ιστορία και προβληματιζόμαστε γιατί και ο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε πάρτι στο 6-3, το οποίο και αυτό είδαμε. Είδαμε τη Manchester United στο κύπελο με την Bristol δεν τη λέγανε, Brighton, στο 2-0, όπου μένα δεν με ενθουσιάζει η Manchester United, ο οποίος κέρδισε 2-0 τη θέση, δεν γουστάρω να τη βλέπω. Αντίθετα, γουστάρω να βλέπω τη City, γουστάρω να βλέπω τη Λίβερπουλ, γουστάρω να βλέπω τη Ρεάλ, γουστάρω να βλέπω Μπαρσελόνα. Τη United δεν μπορώ να τη βλέπω. Μου προκαλεί ένα θέμα. Δεν ξέρω, δεν μου βγάζει μια έτσι, μια μπαγιατήλα, ρε παιδί μου. Μια μπαγιατήλα. Εντάξει. Γι' αυτό αποκλείστηκε από τη Σεβίλη.
Έχουμε εδώ και φίλους εδώ οι οποίοι είναι μαθητές πρώτο έτος ή σε... τέταρτο έτος. Άλλο ένα είναι. Παγμάκ. Παγμάκ. Όχι. Αριστοτέλειο, ναι, συγγνώμη. Αριστοτέλειο, δημοσιογραφία. Θα ακολουθήσει αθλητική. Αθλητική, αλλά το σκέφτομαι ακόμα. Θα το πολιτικό. Θα το πολιτικό, το πολιτικό πουλάει πολύ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς, ναι, ναι, πάρε το μικρόφωνο. Αν θες να ξέρεις από μικρόφωνο, θα μάθεις τώρα. Είσαι και νέος να πούμε. Ίσως η Μαρμίτα να πούμε. Η Μαρμίτα σήμερα έβγαλε αποτέλεσμα. Είστε ερχόμενα. Βγάλαμε κάτι ωραία θέματα. Λοιπόν, να τα πούμε στον κόσμο ποιος είναι ο πιο λαϊκιστής παραγωγός του ΠΑΟΚ, δημοσιογράφος. Έλαβαν 47% Μπούτσος, 37% Κόλκας, 7% Κουλιανός, 5% Ραγκάτσης, 3% Μανούσης και 1% Γρηγοριάδης. Πρέπει να δώσει ο ΠΑΟΚ στον Άρη τον αγώνα μπάσκετ για να σωθεί, όπως έγινε ανάλογα με την περίπτωση του Άρη τότε με Σαωρίδη και πώς το λένε, Γιάννη Ιωαννίδη. 63% 1% όχι, 36,9% ναι, λέει εδώ. Πιστεύετε ότι πρέπει να χωριστεί η Ελλάδα σε βορρά ενωμένο με Βαλκάνια και σε νότιο Ελλάδα ξέχωρο κράτος, με αφορμή την ανακοίνωση οπαδών του ΠΑΟΚ ότι δεν θα πολεμήσουν για την Ελλάδα? 40% ναι και 60% όχι. Αυτό το δικαστικό ήταν ιδιαίτερο για μένα, πολύ έτσι ιδιαίτερο, και αντιλαμβάνομαι ότι αυτό και μόνο είναι θέμα κουβέντας. Κωστή, ο ήχος ιντερνετικά δεν ακούγεται καλά. Τι να το απαντήσω εγώ, ότι τεχνικά δεν ξέρω, τι να του πω Γιάννη. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν το γνωρίζω το σκηνικό. Τα ερωτήματα περάσαμε από το ραυτό.gr. Πήγε καλά το σχέδιο, είχε αρκετό κόσμο. Παρά το γεγονός ότι η μέρα δεν ήταν ιδιαίτερα έτσι, αφού δεν είχε αγωνιστικότητα. Και 25 Μαρτίου θα έχουμε εκπομπή και 26 Μαρτίου θα έχουμε εκπομπή. Δεν τις γουστάρω τις γιορτές, δεν γουστάρω, μου χαλάω τον ειρμό μου. Εγώ θα κάνω εκπομπή ακόμα κι αν δεν τη δει κανένας. Εγώ θα πάω να την κάνω, πώς κάνω πρέκας, ρε παιδί μου. Ένας πρέκας που έλεγε. Λοιπόν, λέω, ένας Ραπτόπουλος ποτέ δεν μπορεί να αφήσει το κοινό χωρίς τροφή. Γιατί ο άλλος 25 Μαρτίου μπορεί να έχει πει τις ρετσίνες του, μπορεί να βγει και έξω εκεί να φάει τα καλαμαράκια του. Τι τρώνε εκεί το διάστημα? Ψάρι κυρίως, ναι. Εγώ που είμαι δυσανεκτικός στο ψάρι, μπορεί να φάω καμιά λουκάνικο χωριάτικο τζουμαγιάς να πούμε, με σκόρδο μέσα, από τα πράστα μέσα κτλ. Δεν μπορώ το ψάρι. Με προκαλεί το ψάρι, θα μου πεις καλά, η καλύτερη τροφή σου δημιουργεί δυσανεξία. Τι να κάνω, μου προκαλεί δυσανεξία. Με ρωτάνε, μήπως έφαγες καμιά σαλάτα, έφαγα λίγο φάμα. Και η φάμα θα με κάνει αυτό? Μπορεί, λέει, η φάμα να με κάνει. Δηλαδή το ψάρι το τρώω σκέτο, δηλαδή αν φάω τσιπούρα, τα ίδια μου γίνονται κομμάτια να πούμε. Και το αλλάσκελα. Δεν πήγα να κάνω εξέταση που κάνουν τι κάνει τη ανεξία κτλ. Καταλαβαίνω όμως από το σώμα μου το οποίο το ελέγχω από 12 χρονών, το ελέγχω το σώμα μου, ελέγχω το στομάχι μου, ελέγχω το έντερό μου, ελέγχω το σηκώτη μου, ελέγχω τη σπλήνα, προσπαθώ να το ελέγξω. Καταλαβαίνω ότι σε αυτή την τροφή, η οποία είναι πάρα πολύ υγιεινή, είμαι δυσανεκτικός. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Πιστεύετε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, να το συνεχίσουμε το έργο, πρέπει να δώσει το μάτι στον Άρη, γιατί μας έχετε πρίξει με αυτή την ενωμένη Θεσσαλονίκη και ο Βορράς ενωμένος ποτέ νικημένος και βλέπετε οι κάτω πως τα βρίσκουν και εμείς δεν. Είναι μια ωραία ευκαιρία τώρα λοιπόν να πάτε στον κύριο Πρέλεβης και να πείτε, ρε παιδιά, δώστε μας το μάτι. Θα πει ο κύριος Πρέλεβης, ωραία, πώς θα σας δώσουμε το μάτι? Πρέπει να πάρουμε τη λαϊκή απέτηση. Λεφτά να μας δώσετε δεν έχετε. Εντάξει, πάμε στην καλή τη θέληση. Θέλει ο λαός του ΠΑΟΚ να σας δώσουμε το μάτι, θα σας δείτε. Γιατί μας έχετε πρίξει με αυτό το βορρά ενωμένο, ποτέ νικημένο. Μας έχετε πρίξει με αυτό. Οι Αθηναίοι τα βρίσκουν μεταξύ τους. Οι Αθηναίοι τα κάνουν μεταξύ τους. Τα φτιάχνουν μεταξύ τους. Οι Αθηναίοι τα φτιάχνουν μεταξύ τους, τα βρίσκουν μεταξύ τους. Είναι μάγκες και θα σε στερήσουν το πρωτάθλημα. Εσύ λοιπόν τώρα καλείται να ψηφίσεις στο 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340 και να σε προκαλέσω και να σου πω, θες βορρά ενωμένο. Εδώ στο μάτι στον Άρη, να σταθεί ο Άρης τουλάχιστον αγωνιστικά. Ο κόκκινος λειτουργεί ανταγωνιστικά, λέω 3.48. Γι' αυτό ζηλεύει διαχρονικά όλους τους συνεργάτες σου και τις επιτυχίες σου. Γι' αυτό ζηλεύει και τη Μαρμίτα, την εκπομπή και το μαγαζί και όλα τα παιδιά, τον Βασίλη, τον Στέφανο, τον Ασλαμά, τον γιατρό, τον δάσκαλο, τον Μαλάτο και όλο τον κόσμο που έχει περάσει από τις εκπομπές. Δεν ξέρω τι κάνει ο κόκκινος σήμερα. Αυτό που έκανε ο κόκκινος είναι ότι έδειξε ότι ο άνθρωπος
δεν έχει ορίζοντες. Δεν έχει. Δηλαδή, ήταν 5 λεπτά να πει ο άλλος 5 αποτελέσματα. Λέει όχι, λέει δεν συνονοηθήκαμε. Όταν λέω βγάλει τον ορολόγο, συνονοηθήκαμε. Λέει το λέω. Πότε μου το λες, την ίδια μέρα. Έχει εγώ την ίδια μέρα, λέω, σου λέω κτλ. Άμα θες να γίνεις κολόπεδο και να μαλώσεις, μαλώνεις. Άμα θες να το παίξεις εγωιστικά, πας στον Ανδρώνη, λες μα αφού δεν σου είπα ότι θα στον φέρω. Και να πει ο Ανδρώνης, θα βγαίνει. Επειδή δεν μ' αρέσει να μπλέκω. Τι δεν μ' αρέσει να μπλέκω. Έχουμε ένα αφεντικό ο οποίος έχει 5 ραδιόφωνα. 4 πόσα έχει. Έχει μια ομάδα. Σήμερα πήγε, ας πούμε, ο Μακεδονικός είχε τα 90 χρόνια ζωής. Φαντάζεσαι τώρα να έχει το Λακαμά εμένα, για να του πω αρέσει, πες τον κόκκινο γιατί. Συνήθως τα κάνουν αυτά. Εγώ λοιπόν δεν πηγαίνω. Δεν πηγαίνω να κολλήσω. Προσπαθώ να τα βρω μόνος μου. Και είναι βλακεία τώρα. Το κάθε δίστα το γλιχτράκι στην τάξη να πας και να πεις καλή κυρία. Καλή κυρία, η Ευγενία μου πήρε τη σβίστρα. Καλή κυρία, ο Μανώλης με πάτησε το πόδι. Δεν τα γουστάρω αυτά εγώ. Είμαι πιο καλτ τύπος να πούμε. Δεν μ' αρέσει. Ξέρεις τι πιστεύω για τον κόκκινο, ότι ζηλεύει γι' αυτό, και δεν έρχεται ούτε στην αρμίτα. Γιατί θέλει να το παίξει ανώτερος, ότι εγώ είμαι ξεχωριστός από εσάς. Αλλά πιστεύω ότι τα βλέπει όλα αυτά. Τα παρακολουθεί στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί να κρίνει τον κόκκινο, τον κόκκινο σε εμάς. Ο λαός κρίνει εμάς, ο λαός μας βρίζει, ο λαός μας ανεβάζει, ο λαός μας κατεβάζει, ο λαός μας κρίνει. Και πρέπει. Αλλά φάνηκε έτσι πολύ η καλτή ιστορία. Εμένα μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε. Εμένα μ' αρέσει η καλτιά. Δηλαδή, εμένα μ' αρέσει, ας πούμε, αυτό τα μη γουστάρει ένα στον άλλον. Ξέρεις γιατί. Τουλάχιστον ήταν πολύ έτσι ο κόκκινος, κατά κάποιο τρόπο, ευθύς. Λέει, δεν τον γουστάρω τον άνθρωπο, γιατί δίνει τα προγνωστικά κτλ. Δεν τον γουστάρω στην εκπομπή μας. Δεν έχει μόνο σου, μου λέει. Η εκπομπή είναι δικιά μας, να πούμε, δεν κτλ. Ναι, αλλά σε έναν οργανισμό, σε έναν όμιλο όπως το Μετρόπολης, πρέπει να υπάρχει μια ευγενής άμυλα. Δηλαδή να σέβεται ένας τον άλλον. Να μην υπάρχουν αυτές τις διαμάχες. Όχι, 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 όχι. Για να πάει μια καλά μια επιχείρηση πρέπει να υπάρχουν διαμάχες, να μην χωνεύει ένας τον άλλον και έτσι ώστε να υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός. Δηλαδή, εάν ο Πασχαλάκης με τον Γλύκο είναι φίλοι, είναι πρόβλημα. Εάν ο Κουλούρης με τον Μπρίγιοβιτς είναι φίλοι, είναι πρόβλημα. Είναι άρα, πρόβλημα. Πιστεύω ότι... Εγώ αν είχα εταιρεία, ήμουν προπονητής, αυτά θα τα έβγαινα να πούμε. Να υπάρχει δηλαδή μίσος και ανταγωνισμός εσωτερικός. Άρα, για να πάει καλά μια επιχείρηση, αν δεν υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός, μύθις, ζήλιες, χλεβασμός κτλ., δεν γίνεται. Άρα πιστεύεις ότι αυτό σε κάνει καλύτερο. Ποιο? Σε κάνει πιο αποδοτικό το να υπάρχει ο ανταγωνισμός μέσα στον όμιλο. Η σκατήλα της ψυχής είναι δεδομένη. Εγώ επειδή τα πιάνω αυτά τα πράγματα και τα αναλύω και δεν θυμώνω. Τα κουφάρα κόκκινα, σε πάω, σε κάποιο. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Απλά ξέρω πώς λειτουργεί ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος στην κοινωνία λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί ο κόκκινος. Με τον τρόπο που λειτουργεί ο Ραπτόπουλος, με άλλο τρόπο, με τον λόγο. Ο καθένας κοιτάει το μάτι. Όταν νιώσει κίνδυνο, εγώ πάλι θέλω την παρέα, θέλω την αυτή, θέλω να υπάρχει λαός από πίσω. Θέλω την καρδιά, θέλω την διαφορετικότητα. Δεν θέλω οι εκπομπές να είναι κάθε μέρα το ίδιο. Για πώς θέλω τον Βασίλη τον Ηρακλειδέα. Ο Βασίλης Ηρακλειδέας, ο πρώην ο Ξανθιώτης, ξέρει πολύ μπάλα. Αν κάτσω εγώ και πω, αχ καλέ, ξέρει αυτός πολύ μπάλα, λες να μου κάνει ζημιά και να μου φάει την εκπομπή και τα λοιπά, μάλιστα. Εγώ λοιπόν θέλω να ανταλλάσσω τα απόψεις με αυτόν ή να ανταλλάσσω τα απόψεις με τον Αλέφαντο, να πάρω τα θετικά. Να ανταλλάξω απόψεις με τον Παντελίδη, να ανταλλάξω απόψεις με τον προπονητή τον Τάδε, με έναν παλιό παίκτη ο οποίος έχει 20 χρόνια, πώς συμπεριφέρεται μια ομάδα κτλ. Με έναν διαιτητή. Άρα θέλεις κάτι καινούριο στις εκπομπές σου. Δεν θέλω μονότονες εκπομπές. Δεν θέλεις μονότονες. Οπότε όταν ήρθε ο Κατσινάκος εδώ να αποδώσει τα στιγμιότυπα, τις προβλέψεις, γνωρίζοντας ότι ο κόκκινος από μέσα του έχει αυτό το φόβο και ότι θα αντιδράσει. Και ότι και ο άλλος αντιδράσει, εμένα αυτό με συναρπάζει πλέον. Εντάξει. Είναι συναρπαστικό να αντιγράφεις τον ανθρώπινο ψυχισμό. Θα μου πεις ρε κερατά, είσαι ψυχολόγος, ψυχίατρος. Όχι. Όμως η καταγραφή των συναισθημάτων, η καταγραφή των συμπεριφορών είναι μια κοινωνιολογική έρευνα. Εγώ κάνω μια κοινωνιολογική, προσέγγιση. Όπως σήμερα κάναμε κοινωνιολογική προσέγγιση και τους είπα τους παοξίδες σήμερα. Τι έγινε και αγαπήσατε τον τελευταίο μήνα τόσο πολύ τον Ιβάν Σαββίδη και ενωθήκατε. Δύο οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι, ξέρω εγώ, γιατί φοβάστε μη φύγει και κλάσατε μέντες. Ένας είναι αυτός ο λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι
δημιουργώντας μια αδικία ο ΠΑΟΚ εις βάρος του, με Σταβίδη μπροστά, πραγματικά αυτό έκανε τον κόσμο να ενωθεί απέναντι στον Σταβίδη. Και το τρίτο είναι ότι μήπως επειδή είδατε τα λεφτά να πέφτουν βροχή, είπατε να τον γλύψετε ακόμα παραπάνω τον Σταβίδη, μιας και είναι ένας άνθρωπος με πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Εμείς λοιπόν σαν εκπομπή, εγώ λοιπόν σαν Ραπτόπουλο, μπορεί να έχω τη μεγαλύτερη έχθρα ή τη μεγαλύτερη φιλία με τον Σαββίδη. Δεν ξέρει κανείς τι έχω με τον Σαββίδη ή τον Μαρινάκη ή τον οποιοδήποτε παράγοντα. Κριτική Λέξε. Πρέπει να γίνεται. Κριτική πρέπει να γίνεται. Κοίτα, πιστεύω ότι αυτή τη κριτική πρέπει να γίνεται. Και επειδή κάναμε ένα έτσι, καλτόμετρο, μάλλον ένα σαλιόμετρο, βγάλαμε ποιοι είναι πιο μεγαλύτεροι, ας πούμε, απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά την. Πώς το λένε, το λαϊκισμό. Το λαϊκισμό, ναι. Πολλοί είπαν γιατί δεν βάλατε το Μίνο μέσα, ο οποίος θα έγινε πρωταθλητής. Γιατί ο κομμουνιστής δεν είχε τη δυνατότητα, να βάλει έβδομο. Μα. Βάλαμε Ραγκάτσι, βάλαμε Κουλιανό, βάλαμε Μανούση, βάλαμε Μπούζο, βάλαμε Κόλκα και έναν ακόμα. Και το ξέρετε τον Γρηγοριάδη, ο οποίος ήρθε τελευταίος. Ποιος είναι ο πιο λαϊκιστής παραγωγός του ΠΑΟ? 47% ο Γιώργος, 37% ο Κόλκας, 7% ο Κουλιανός, πήρε λίγο, 5% ο Ραγκάτσης, 3% ο Μανούσης και 1% ο Γλυγοριάδης, πολύ λίγο. Και αν το πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει τον αγώνα στον Άρη για να σας δει, μιας και μας τα πρίξατε με, τον Ενωμένο Βορρά και τα λοιπά, εδώ βγαίνουν άλλα αποτελέσματα, λέει 63,1% όχι και 36,9% ναι. Άλλο ο ανταγωνισμός και άλλο η αγένεια. Κάτσε να παίξουμε μπάλα με τον κόσμο τώρα. Πώς το βλέπει ο κόσμος? Όταν είχε φέρει τα κοριτσάκια που μιλούσαν 20 λεπτά για το πόλο του Ηρακλή, και είχε ρωτήσει, ο Χατζινάκος δίνει λεφτά στον κόσμο. Λέω 3,48. Πέστε στον Ανδρώνη τώρα εκπομπή στον Χατζινάκο. Θα διαβάζω όπως είναι. Ραπ, ακούω τα ραδιόφωνα της πόλης, ο 3,46 λέει. Εδώ και μέρες και από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι σας μέλη και τυγανιτά τίποτα. Η βαριά τιμωρία που έρχεται τη βλέπετε? Εγώ τη βλέπω. Όπως είδα και τον Call of Sight. Η Ευρώπη βρωμάει μέχρι και για Β' Εθνική. Θα πείτε κάτι ή την Τετάρτη θα κάνετε ότι σας έπεσε ουρανό στο κεφάλι? Original Σαλόνικα. Κοίταξε τώρα. Original Σαλόνικα. Πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να υποβιβαστεί για αυτό που έγινε? Δηλαδή η Ευρώπη λέει βρωμάει. Εσύ ήταν αεξής. Αν δεις ότι ο ΠΑΟΚ υποβιβάζεται για αυτό το λόγο, θα πεις είναι δίκαια η απόφαση? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Επειδή κάνουμε παρέα με πάρα πολλούς οι οποίοι είναι νομικοί. Οι αδερφοί Γρόλοι είναι φίλοι μου, οικογενειακοί μου φίλοι. Με τον Κούγια έχω μια ιδιαίτερη καλή σχέση. Σας τα λέω γιατί δεν θέλω να κρύβω από τον κόσμο τις καλές και τις κακές σχέσεις μου. Είναι δηλαδή εξωστρεφής τύπος. Πραγματικά είμαι εξωστρεφής τύπος. Έχω γνωρίσει επίσης τον Κλοπ. Ο Κλοπ, Λαμπρόπουλος το επίθετο, Χρήστος το όνομα. Έχει έδρα βοηθού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. 26 χρονών, φοβερός. Αναλυτής ποδοσφαίρου, φοβερός. Ένας λεβέντης μέχρι εκεί επάνω. Ένας κούκλαρος, παιδαράς, 2 μέτρα. Εκπληκτικός. Άμα ήταν ο κόκκινος δεν θα τον έλεγε. Θα σου λέει αυτό είναι πιο ωραίος από μένα, είναι πιο νέος. Τον αρέσουν οι γυναίκες πιο πολύ, ξέρω εγώ. Είναι άνθρωπος, ξέρω εγώ, ο οποίος είναι μορφωμένος, έχει έδρα. Γιατί να τον προωθήσουμε? Όχι. Θα τον προωθήσουμε για να μην μας φύγει ο Κλοπ στο εξωτερικό. Χρειαζόμαστε αυτούς εδώ, τους νέους. Θα τους δίνουμε ευκαιρίες. Μακάρι να μπορούσα να έβρισκα δουλειά σε 5 νέους κάθε χρόνο. Αν είχε δουλειές. Να πω τι δουλειά είσαι, ρε πατέρα, τι μπορείς να κάνεις? Παλιά δεν βοηθούσαν οι μεγαλύτεροι εμάς. Τι ξέρεις να κάνεις, ρε? Οι παπάδες μας, οι παππούδες μας. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι πολύ λυπηρό αυτό για μένα. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό για μένα. Να θέλω να βρω μια δουλειά σε ένα παιδί το οποίο φεύγει στο εξωτερικό και να μην μπορώ. Νιώθω άχρηστος. Νιώθω ότι απέτυχα σε αυτό το κομμάτι. Νιώθω άβολα. Σ' ακούω. Νομίζω και ο νέος νιώθει το ίδιο. Δηλαδή έχει αυτή την τάση να θέλει να φύγει. Νιώθει ότι τον έχει προδώσει αυτό το κράτος. Και αυτό έκανα και την ερώτηση. Το να πρέπει να χωριστεί η Ελλάδα στα δύο. Ήταν ένα αυτό είναι λίγο ακραίο. Είναι λίγο και ακραίο. Εκεί που πήγαινε η κουβέντα, στη Μαρμίτα, είναι ότι αν ένας νέος φύγει σήμερα από την Ελλάδα, εδιωγμένος, γιατί για μένα είναι εξόριστος. Γιατί είναι εξόριστος. Και στρέφω μεγάλη αδυναμία στα νέα τα παιδιά. Και είμαι πολύ φιλός με τα ζώα. Ωραία.
Γενικά έχω μια αντιπάθεια στους ανθρώπους με πιο μεγάλη ηλικία. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Συμπαθώ πολύ με νέα παιδιά. Δηλαδή, αν δω ένα νέο 25 χρονών που έχει παραβατική συμπεριφορά, θα κοιτάξω να το πω πέντε κουβέντες, να το φέρω πιο καλά, ας πούμε, στα γράμματα του, να πούμε. Κατάλαβες. Βλέπω ότι υπάρχει μια τάση ανθεληνισμού στα παιδιά που έχουν φύγει. Το λέω βαριά. Τώρα έγιναν κάτι μαγιές εκεί, οι Τούρκοι λέει θα γίνει πόλεμο, σύραξη κτλ. Έχει γίνει μια κατάσταση τέτοια να εκφοβιστεί ο ελληνικός λαός. Και εγώ την έπεσα στα παιδιά αυτά. Ξέρεις τι μου λένε τα περισσότερα. Και τον λέω στις προσωπικές μου εμπειρίες. Χαίστηκα για την Ελλάδα. Που σημαίνει χαίστηκα για το κράτος. Λοιπόν, τώρα θα βγουν οι δεξιοί, οι ακροδεξιοί, οι φιλόπατρες και θα πούνε άλλο κράτος, αγόρι μου, άλλο έθνος. Ναι, εγώ την ουσία κοιτάω. Η ουσία είναι ότι έχουμε στείλει εξορία πάρα πολύ κόσμο και αυτός ο κόσμος δεν νιώθει καμία αγάπη για αυτό το κράτος. Δηλαδή, αν μπει ο Τούρκος, αν δεν έχει κάποιον, όπως είπε το κοινικό σκούλικο, δικό του άνθρωπο εδώ, το πιο πιθανό είναι να έρθει να πάρει το δικό του άνθρωπο στο εξωτερικό παρά να γυρίσει αυτός πίσω να παίξει τσαμπουκά στον Τούρκο. Αυτή είναι η ψυχολογία. Δεν ξέρω, εσύ που είσαι και πιο νέος, το όνομά σου θα πει στον κόσμο. Θεόκλητος. Θεόκλητος, επίθετος. Χριστοφορίδης. Πόντιος. Μισός. Ναι, μισός. Θεόκλητος. Έχω μεγαλώσει Κύπρο πιο πολύ. Τέταρτο έτος. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα δημοσιογραφίας. Πάρα πολύ ωραία. Και ακούς Ραυτόπουλο. Και ακούω, ναι. Τι σου λένε οι συμμαθητές, τι να ακούσει αυτό το δρολό, τι λένε. Εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει μια αντιπάθεια, γιατί είναι κυρίως το παδικό, είναι οπαδική νεολαία. Για πες μου λοιπόν. Δηλαδή, παοξίδες, εντάξει, είναι αντιπαοξίδες, λέει το ένα για το άλλο. Αριανοί δεν έχουμε, εντάξει. Δεν έχει αριανούς. Μετά είναι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί που, εντάξει, συμφωνούν ως επιτοπλίστων στις απόψεις σου. Ναι. Τώρα σχετικά με αυτό. Αεξίδες, εντάξει, δεν είμαστε λίγοι. Αριανοί δεν υπάρχει. Καθόλου. Ηρακλήδες σίγουρα δεν υπάρχει. Όχι, κανένα. Κοπέλες. Κοπέλες, εντάξει, δεν ακούνε. Ακούω ράδιο. Ή όταν τότε που είχε έρθει, νομίζω είχαν γίνει κάποιες απόπειρες να έρθουν κάποιες κοπέλες. Θυμάμαι δύο-τρεις συγκεκριμένα. Λοιπόν, να θέσω ένα παράδειγμα εγώ σχετικά με αυτούς που φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Γίνεται ένας πόλεμος. Ναι. Να, μισό λεπτό. Σε διακόπτω. Ναι. Κράτα την. Να, ο πρώτος φίλος. Γειτονάκι από την Τούμπα. Αϊθαράτη. Ας περάσεις μέχρι εκεί απάνω. Σαξοφωνίστας. Του λέω να σε βρω μια δουλειά, να μπορέσουμε κτλ. Πήγαμε σε δύο μαγαζιά. Ψάξαμε και Αθήνα μεριά προς. Τέλος πάντων, έχω εγώ μια συγγέννηση, μια μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, να πούμε, η οποία έχει μια σχέση με. Τέλος πάντων, δεν τα κατάφερα. Ναι, ναι. Δεν τα κατάφερα. Στο μαγαζί τον πήγα εκεί πέρα. Πήγε δύο μέρες, τρεις μέρες, δεν τα καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι λέει αυτός. Καλημέρα στην παρέα. Μόνο που έχεις τη διάθεση να μας βοηθήσεις, είσαι πολύ του ποιότης, λέει. Λάρτ. Δεν είσαι εσύ το πρόβλημα, αλλά οι γλίτσες, οι συνδικαλιστές και οι δημόσιοι καρεκλοκένταυροι. Καρκίνησε με παράσταση. Αυτός πήγε στην Αμερική, έπαιξε δύο χρόνια το σαξόφωνο φοβερά. Ξέρεις, για να παίξει σαξόφωνο πρέπει να έχει πνευμόνια σαν του κόκκινου με βροχικά, να καπνίζει και καρκούρ. Πεδαρά σου, λέω τέτοιο στυλ. Και γύρισε πίσω γιατί δεν έχει δείξει η σύμβαση, να πούμε. Και όταν γύρισε πίσω μετά δύο χρόνια, ένιωσε ότι ήρθε, να πούμε, στην Ουγκάντα. Ο Παύλος, από τη Δαρδανελίων. Λέει, αυτό που λέει, ήρθα στην Ουγκάντα. Και τον έπιασε ψυχολογικό, όχι γιατί όταν έφυγε. Ψυχολογικό έπιασε τη μάνα του, την οποία βλέπω εγώ στην Μπουγάσα. Αυτό το παιδάκι μου έφυγε, ας το να τον πεδαρά να φύγει, λέω. Να πάει να ανοίξει τις φτερούγες του. Θα μου πεις. Δεν είναι εύκολο για μια μάνα να στέλνει το μαντράχαλο, να πούμε, εκεί που τον βίζανε πριν 18 χρόνια, να τον στείλει απάνω. Αλλά τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι αυτή. Και αυτός τον έπιασε, να πούμε, ψυχολογικό όταν γύρισε πίσω. Λέει, αμάρε Ραυτόπουλε, πού γύρισα, μου λέει. Πώς θα γίνει τώρα να ξαναφύγω απάνω, λέει, γιατί ας να φτιάχνει την κοινωνία. Να γνώρισε μια δίμετρη, όχι γνώρισε μια τρίμετρη, όχι τον βάλω στο σπίτι Αμερικάνες, όχι βγαίνει και μια μιλφάρα, όχι πήγε εκεί. Με την σαξοφωνάρα του και πήρε τα δολάρια του και τώρα στο δύο των στερών που κλάνουν το σαξόφωνο και άστα να πάνε, δηλαδή μιζέρια φοβερή, λέει, να πούμε, οι συνδικαλιστές μας διώξανε, λέει, να πούμε, κατάλαβες, και παοξάκι καλό ο Παύλο. Διάλειμμα διατάζει ο αρχηγός Φιλιππίδης, πάμε στο διάλειμμα εμείς, πάμε.
ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσταφικά σαν κοσμήματα. Και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ευθύνεται να γευθείς γύρω με την νοστιμιά του παλιού καλού καιρού. Γύρω Καρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρω που ψήνεται όρθια στα Κάρβουνα. Στα Κάρβουνα και το χειροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Εσύ είπα θα συμπίσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν αφορά. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γύρω Καρβουνιές θα το ζητήσεις. Γύρω Καρβουνιές. Γύρω όρθια ψημένο στα Κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα Γρηγορή Λαμπράκι με διαφόρα γωνία. Τιμήβερη 2310-988-198. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34. Τηλέφωνο 634-513 και στο meimaris.com. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Stefans XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα. Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσπόρουχο μέχρι στο λίτου σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσουν. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Stefans XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά τα Stefans XXL και τιμές είναι μπεμπέ. Stefans Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Stefans XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Μετρόπολης 95,5. Είστε πάντα με τους πρώτους. Είστε στην κορυφή. Λοιπόν, Θεόκλητε, έχεις ξαναμιλήσει σε μικρόφωνο? Όχι, είναι πρώτη φορά. Κυρίως σε εργασίες της σχολής έχουμε κάνει κάπως σαν πρακτική. Είναι και καθηγητάς εκεί πέρα, γνωστό πρόσωπο να πούμε. Εντάξει, υπάρχουν κάποια άτομα που γράφουν σε εφημερίδες. Όχι, όχι. Κάποτε δεν ήταν μια με τα μαλλιά τη Αγία. Η Παναγιωταρέα. Αυτή δεν τυχόνευαν τα παιδιά. Τώρα, ήταν πολύ αχώνευτη και παραμένει ακόμα. Γιατί ήταν. Όχι, όχι, έχει φύγει. Διδάσκει αλλού. Διδάσκει αλλού, ναι. Ναι. Είχαμε και μία άλλη. Συγγνώμη. Άκουσα από πολλούς μαθητάς οι οποίοι δεν χωνεύαν την Παναγιωταρέα. Μπορείς να μου πεις για ποιο λόγο. Την είχες καθηγήτρια? Δεν την είχα καθηγήτρια, όχι. Και μένα ήταν αρκετά αντιπαθητική. Σαν προσωπικότητα, όταν την έβλεπα γενικά. Στη Βουλή, σε αυτά, σε διάφορους, στα μέσα την παρακολουθούσα πολύ. Αντιπαθείς, Αντιπαθείς, ναι. Γιατί όμως, τι έκανε? Είχε το σνόμπ, είχε το αφιψηλού, ποιος ήταν δηλαδή? Είχε ότι προσπαθούσε να επιβληθεί σε κάποια άτομα. Αυτό πιστεύω, αυτό μου έβγαζε. Σαν καθηγητή. Τι δεν τυχονεύαν, τα αγόρια ή τα κορίτσια? Τα αγόρια, τα αγόρια. Τα αγόρια, ναι. Γιατί τα κορίτσια προσπαθούν να πάνε με τα νερά τη, δεν ήθελαν να διαφωνούν τόσο. Ναι. Σε εκείνα που έλεγε. Και εγώ αν ήμουν μαθητής δηλαδή με την Παναγιωταρέα, τι θα γινόταν? Ω, πόλεμος. Θα γινόταν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Είχαμε μια άλλη καθηγήτρια, ναι. Την οποία την κυνήγησαν νομικά κάποιοι φοιτητές μας. Κάποιοι συμφοιτητές μας, ναι. Η οποία έπαιρνε εργασίες, ναι, των φοιτητών και, ναι, τις παρουσίασε τα δικές της. Χωρίς παραπομπές ότι ήταν αυτού του φοιτητή, ήταν αυτά. Ναι. Και την κυνήγησαν νομικά και κάποιοι μαθητές μας. Τελικά. Και δικαιώθηκαν και τους πληρώνει μέχρι σήμερα. Α, την κυνήγησαν το πολύ, Την κυνήγησαν, ναι. Τώρα είναι διδάσκη αυτή η κυνήγηση? Όχι, όχι. Έχει... Την πάψανε. Την πάψανε. Αλλά αυτή, ναι, έτεινε να την πέφτει ουσιαστικά, να την κάνουν τις δουλειές της, ναι, σε άτομα και κυρίως γυναίκες που δεν έχουν βούληση. Που ήταν άβουλα. Άβουλα όντα. Άβουλα όντα, ναι. Δεν μου λες. Θα σε ρωτήσω, αν θες απαντάς. Ναι. Η ερώτηση, δηλαδή. Ναι, τώρα, ναι. Τελειώνεις φέτος, εσύ, έτσι. Τελειώνω, ναι, τελειώνω το καλοκαίρι. Οπότε δεν χρωστάς. Με το καλό. Ναι. Όχι, όχι, δεν χρωστάω τίποτα.
έχει πέσει την αντίληψή σου, ας πούμε, να γίνονται πολιτικά παιχνίδια. Δηλαδή να είναι ένας καθηγητής, ρε παιδί μου, όχι στη δουλειά σου στη σχολή, γενικότερα. Να είναι Πασόκ και να δίνει τα θέματα. Έχω ακούσει κάτι τέτοια. Κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχουν άτομα στη σχολή μας που μπήκαν για κομματικούς λόγους. Δηλαδή για να ελέγχουν τους δημοσιογράφους, αυτά που βγάζουν. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει μια λογοκρισία στο τι λέμε και στο τι κάνουμε. Λογοκρισία. Ναι. Έλα. Δηλαδή κρινόμαστε για αυτά που γράφουμε. Ναι. Όχι αν είναι σωστά, αλλά ναι, το παίρνουν και στα πολιτικά αυτά. Ναι. Άλλο λέω εγώ. Υπάρχει περίπτωση να δοθούν θέματα όπως καταγγελόταν παλιά. Μας έχει δοθεί αυτό το εξάμεινο. Ότι. Είχαμε κάνει για τη δεκαετία του 80. Ότι. Επί Παπανδρέου. Ναι, το έργο του Παπανδρέου, ναι, η συμβολή του, ναι, στον εξελινισμό, ναι, σε όλα αυτά. Μπράβο. Υπάρχει. Ναι. Είναι όντως. Δηλαδή, άλλο λέω εγώ. Να είμαι εγώ Πασόκ, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, να είσαι η Νέα Δημοκρατία και να σου πω πάρε τα θέματα. Όχι. Εντάξει, αυτό δεν έχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν αυτό. Όχι. Ούτε να πει ο καθηγητής να βγω με τη μαθήτρια να την περάσω. Όχι. Αυτά γινόταν παλιά. Παλιά, ναι. Παλιά. Τα κάνανε κάποιοι οι οποίοι στην νομική ήταν τώρα. Δεν, ονόματα δεν λέμε, ναι εντάξει. Ποιο υπήρχε, πα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να κάτσει. Ναι. Σου λέει να τον εκμεταλλευτώ εγώ να πούμε. Καμιά φορά ο άντρας σου λέει, δεν μου αρέσουν οι γυναίκες, μπορεί να είμαι καθηγητής. Να την πω να βγούμε να πούμε κανένα ραντεβού. Μπα και περάσει το μάθημα αυτή και εγώ να βολευτώ. Ναι, εντάξει, ανθρώπινο κι αυτό είναι. Γινόταν στα πανεπιστήμια στην Αμερική, εγώ στο δικό μας δεν έχει γίνει. Αλλά λέω εγώ τώρα, μήπως υπέφεσαι στην αντιληψή σου κάτι τέτοιο. Όχι ότι στην Ελλάδα γίνονται τέτοια πράγματα, στην Αμερική, ναι, όχι στην Ρωσία, ναι. Να το πάμε μια στο ποδοσφαιρικό. Πάμε. Λοιπόν, ναι, ναι. Είμαι Chelsea Rap. Είσαι Chelsea. Είμαι από το 4 Chelsea. Από το 4 είσαι Chelsea. Και φέτος είμαι πολύ ξενερωμένος με αυτό που βλέπω, με τον Κόντε. Τι με ξενερωμένοι. Δηλαδή, ο Κόντε έχει το 3-4-3 επιμονή μου βάσεως. Κερδίζει 1-0, χάνει 2-0, κερδίζει 3-0, δεν τα αλλάζει. Με ενοχλεί η διαχείριση του ρόστερ. Ναι. Δηλαδή, έχει μαλώσει με τον Λουίς και δεν το βάζει. Ναι. Και αυτό είναι αρνητικό για την πίσω, ομάδα. Πίσω, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι με την Μπαρσελόνα, ναι, τη διαφορά στα center back θα την έκανε ο Κέιχιλ. Ναι. Γιατί αυτοί οι 35άριδες οι Άγγλοι, ναι, είναι πιο. Ταιριάζουν σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή στα ντέρμπι. Η διαχείριση των στόπερ, ακόμα και σε τριάδα, δεν σε νοιάζει το σύστημα. Δηλαδή ο Κρίστιανσεν, ναι, ας πούμε, μας έχει. Κεντρικό στόπερ. Ο κεντρικός στόπερ, ναι. Έχει κάνει δύο λάθη που μας θέρισαν, ναι, τα πάντα. Το ότι μια παίζει με βαρύ κορμί και μια παίζει με περιφερειακό στο κομμάτι του, βάζει δύο κόφτες σκυλιά και παίζει με δύο εξτρέμ που γίνονται μετά και μπακ αυτή, χαφ μάλλον, και παίζει με ένα περιφερειακό. Δεν με χαλάει αυτό. Εντάξει, πιστεύω ότι όλη η δουλειά είναι το center four. Δεν δηλαδή, είναι καλά στη Τζέλσι. Χάνει ένα 0 στο 50 λεπτό, δεν το γυρίζει η τετράδα. Όχι. Δεν το κάνει 4-4-2. Δεν έχει ευελιξία στο σύστημα. Είναι ένα μονότονο σύστημα, κερδίζει χάσει, είναι 3-4-3. Αυτό με ενοχλεί. Και επίσης πιστεύω ότι επειδή πολλοί παίκτες παίξανε πολλά παιχνίδια, έχουν ψιλοκαεί κιόλας. Πες, ναι, και αυτό ένα κομμάτι, ναι, το βιολογικό που δεν θέλει να ακούει ο Σαράντος, το βιολογικό κομμάτι να πούμε. Και να τονίσω λίγο στη διαχείριση, ναι, του ρόστερ, τον Ιανουάριο έχει διώξει Μπατσοαγή, ναι, και έχει φέρει Ζηρού, ναι, κάτι που... Άλλο λέω, ρε Φωτιά, τι ώρα ήρθε, σου λέω, το φως βίνεις, πάνω στο φως. Του λέω, τι ώρα είναι αυτή, λέω, που ήρθες, και αυτός βίνει το φως. Λοιπόν, αυτή η ανταλλαγή, ναι, εντός εισαγωγικών Μπατσοαγής Ζηρού. Ο Μπατσοαγής, ας πούμε, έχει πάει στη Γερμανία και σκοράρει κάθε αγωνιστική με την Ντόρμουντ. Ναι. Και ο Ζηρού, εντάξει, δεν τον πήρε για πολλά, τον πήρε για καμιά αλλαγή, καμιά κεφαλιά. Ναι. Δεν είναι αυτό το κάτι τρομερό. Ναι. Έφερε τον καφέ αυτός. Κίνης τον καφέ, λεφτά δεν βλέπω να έρχονται. Νομίζω ότι άμα χύσει το καφέ θα πάρουμε λεφτά. Έτσι με είπε η γιαγιά μου η Ζαμπέτα. Κίνησε τον καφέ τον ελληνικό 5 λεπτά. Σταμάτα ρε Φωτιάδη. Πάρ τη μύτη από εκεί. Τρία στρέμματα το ρουθούνι να πούμε. Ω, τι θες, πες τον Άιφα, τι θες. Τι θες να πει. Πες εδώ, τι θες. Τα ορίστε, ο Γιάννη θα πει. Νερό. Θέλουν τα παιδιά ό,τι θέλουν. Ένα νερό και νερό. Νερό, φραπέ, ό,τι θέλουν. Που είσαι, μόνο και πήρα. Πήγαμε από αλλού, δεν ήξερε τον δρόμο. Δεν ήξερε τον δρόμο, για. Δεν ήξερε τον δρόμο, Χρυσταλλινό και πήγαμε. Δεν ήξερε τον δρόμο, για. Δεν ήξερε τον δρόμο. Πάντω δεν το βαρύναμε σήμερα. Το πήγαμε το έργο μια χαρά. Στο κομμάτι ποιο το πήγαμε μια χαρά. Θέλουμε να βγάλουν τα ισόψυχά του οι μετανάστε μα στο εξωτερικό που ακούνε από. Τι θα γίνεται, ουίσκι δεν έχετε.
Τσάι. Έκοψε ένα τσάι το ίδιο. Λοιπόν, για το προστάτη το ίδιο καλό κάνουμε. Το βρήκε και το βρήκε. Για λέγε λοιπόν, δεν κάναμε. Έχει συμπτώματα διαβήτου. Ναι, όχι τσάι. Ένα τέταρτο να χειρονοηθούν, ένα τσάι να φέρει. Ένα τέταρτο. 15 λεπτά το λοφαρσταλινό. Δεν έχει ουίσκι. Δεν έχει ουίσκι. Θέλω να βγάλουν τα αισιόπιστικά του οι νέοι μα και να μα πούνε. Γυρνάνε πίσω στην πατρίδα να πολεμήσουν τον Τούρκο ή κάθονται εκεί στα αυγά του και κάνουν τη ζωάρα του. Και όπου ζει την εκεί πατρίς. Κάτσε να ξεπροσιαστούμε τώρα. Πώς θα γίνει. Να σας πω για την μετανάστευση. Επειδή την έχω ζήσει. Το κάνατε μάθημα. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Ωραία. Είναι μαθήματα ζωής αυτά ναι. Που θα τα καταλάβεις μικρός. Ναι. Πιστεύω ούτε διδάσκονται ούτε είναι κάτι που μπορείς να το μάθεις απ' έξω. Είναι κάτι που το νιώθεις. Λοιπόν, από 5 χρονών φύγαμε στην Κύπρο. Ευτυχώς πολύ νωρίς. Οι γονείς από πού είναι? Από Σέρες. Ποιο μέρος? Με δύο αστέρων, χωριό. Ωραία, και οι δύο από εκεί. Και οι δύο από εκεί. Φεύγουν λοιπόν, αδέρφια έχεις? Έχω μία αδελφή. Η οποία πού είναι? Πιο μικρή, είναι και στην Κύπρο. Τώρα παγκύπριες. Ωραία. Πήγατε στην Κύπρο, γιατί πήγατε στην Κύπρο? Επειδή εδώ. Από ό,τι βλέπαμε τα πράγματα δεν πήγαιναν τόσο καλά. Δηλαδή ναι, έφτιαναν ναι. Όλα. Είχαμε ζώα. Δηλαδή είχαμε, ήμασταν με κατσίκια και με τέτοια. Στην Περιζώα έχω. Ναι. Ναι. Και από ό,τι είδαμε ότι δεν τραβούσε κατάσταση και φύγαμε. Τα ζώα. Τα ζώα, εντάξει, έμεινα πίσω. Τα έχουν άλλοι. Τα έχουν άλλοι, ναι. Φεύγεις λοιπόν και πας Κύπρο. Θέλω να πω ότι οι μετανάστες ήταν πολύ δύσκολες οι πρώτες ημέρες. Μέχρι να βρούμε το σπίτι, δηλαδή δεν πήγαμε και πολύ φορτωμένοι. Έχουν μείνει στα μάτια σου 5 χρονών, τα θυμάστε. Εντάξει, όπου και να πάτε υπάρχει το bullying. Υπάρχει αυτό που στο σχολείο. Ένιωσες από τον Κύπρο bullying? Ένιωσα, ναι. Εγώ δεν τους γουστάρω πολύ. Ξέρεις, ναι. Δεν μας πάνε πολύ εμάς. Όχι, όχι άδικα βέβαια. Όχι. Είμαστε καλά κουπρόσκυλα κι εμείς για να μην μας πάνε αυτοί. Ναι. Απλώς μας μισούν. Αυτό ένιωσα εγώ. Για πες τα λοιπόν εδώ πέρα τώρα. Γιατί μου λέγανε οι Κύπροι αδέρφια μας και οι Κύπροι αδέρφια μας. Πιστεύω ότι. Οι αδέρφια μας οι Κύπροι. Για πες ότι μας μισούν. Γιατί μας μισούν. Δεν ξέρω, έτσι πάει από γενιά σε γενιά. Δηλαδή τώρα 5 χρονών και 6 χρονών άτομα. Κάναν πούλη. Και λένε δεν σε θέλουμε. Είσαι Έλληνας, φύγε στην πατρίδα σου. Άρα δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Γιατί λένε αυτοί οι βλάκες οι Έλληνες εδώ ότι η Κύπρος είναι ελληνική. Και οι Κύπροι λένε ότι δεν είναι Έλληνες. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν υπάρχει καν συμφέρον ναι. Να πει ότι. Άρα σου λένε βρωμό Έλληνα, δεν σε γουστάρουμε. Δεν σε γουστάρουμε, ναι. Στεγνά. 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 Δικαίω είμαι. Ναι. Στεγνά. Κύπροι είναι Έλληνες όταν έρχονται στην Ελλάδα. Όταν είναι Κύπροι. Όταν είναι Κύπροι. Ναι. Γεια στην Ελλάδα λοιπόν. Έφαγες μπούλινγκ να πούμε. Ναι. Και πιστεύω ότι όποιος πάει στο εξωτερικό έχει νιώσει. Γενικά μπούλινγκ. Μπούλινγκ. Είτε η Γερμανία είτε η Κύπρο δεν είναι συγκεκριμένα μόνο στην Κύπρο. Είτε έρχονται εδώ οι άλλοι. Είτε έρχονται εδώ οι άλλοι. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Πιστεύω ότι όμως στην Κύπρο υπάρχει πολλή πειθαρχία. Υπάρχει πειθαρχία. Εδώ έχουμε ένα άλλο. Εμείς κάνουμε μπούλινγκ στους αδύνατους ξένους. Σε αυτούς που έχουν λεφτά είμαστε αυτοί ή είναι διάσημοι. Δηλαδή όταν το Κούπο και ο Ποκολόκο είναι μαύροι και οι δύο. Ο Ποκολόκο κυρίες στο ναυτικό, στο στρατό, ήταν αξιωματικός. Λοιπόν μου λένε στήριε με λένε μου διάφορα εκεί. Τι ήταν κανένα δυο χρυσαυγίτες κάτι σαν 2000 και λέει δεν τους πλάκωσε το ξύλο, λέει δεν κάνει λέει. Λέω από ένα μπουνίδι λέω εκεί πέρα που σε είπανε κολόμαυρο και τέτοια, έτσι το λέγανε. Πάνω στις τικές, κάτι μάγκες και τα λοιπά. Λέω θες λέω σε δύο μήνες να σε ζητάνε αυτόγραφο. Λέει πώς θα το κάνεις. Λέω θα δεις τα κάνω. Θα πω καταρχήν ότι σε πάω. Χρυσαυγίτες, παοξίτες πολλοί είναι. Πρώτον, δεύτερον. Θα πω λέω ότι είσαι στο Μετρόπολης και είσαι αρχηγός και τα λοιπά και όπως είναι το παιδί και δουλεύεις και τα λοιπά. Σε δύο μήνες θα ζητάνε αυτόγραφο. Εσύ είσαι από Κολόγο. Το συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Κάνουν μπούλινγκ και κάνα που έχει 17 αιματοκρίτη και είναι έτοιμος να πεθάνει. Ενώ άμα έρθει κανένας ξένος που έχει λεφτά, το βλέπουν αλλιώς. Δεν ξέρω εκεί τι. Αν πάει ο πλούσιος Έλληνας εκεί στην Κύπρο, πώς το βλέπουν, δεν ξέρω. Εντάξει, αυτό ισχύει και στην Κύπρο. Ισχύει παντού. Ισχύει παντού. Είναι καπιταλισμός. Είναι οι κανόνες του καπιταλισμού. Ναι, βέβαια. Εμείς είμαστε με τον καπιταλισμό, να ξέρεις. Απλώς. Τον πάω τον αγαπάμε πιο πολύ από τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής ο Κρότος που έλεγε ο Ραγκάτσι. Ναι. Του λέει γιατί δεν κάνατε, λέει, του λέει ο Μάνος, να πούμε τον Ραγκάτσι, φασαρία. Λέει ο Κρότος που έκανε ο Πάουκ ήταν πολύ μεγάλο. Εσύ έκανε μικρό Κρότο. Κατάλαβες, είναι καπιταλισμός αυτό. Κατάλαβες, συνέχισε τώρα. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, απλώς από την Κύπρο αυτό που με έχει στιγματίσει πάρα πολύ είναι η πειθαρχία. Δηλαδή από αυτό δημοτικό υπάρχει στολή. Υπάρχουν οι κανόνες του σχολείου. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πας ό,τι θέλεις να φοράς, να κάνεις. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, υπάρχουν τιμωρίες. Ναι.
Εδώ στην Ελλάδα είναι κάπως πιο ευέλικτα. Εδώ είναι κάπως πιο ευέλικτα τα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό κυριαρχεί ανομία στα επόμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή στο γυμνάσιο Λύκειο υπάρχει κυριαρχεί το χάος. Ναι. Μπούλινγκ και πειθαρχία. Μπούλινγκ και πειθαρχία. 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Τι θα γίνει ρε ο Στέφανος, θα μας φέρει την τσάντα που ξεχάσουμε. Θα τη δώσω, λέει, θα τη δώσω στο Φωτιάδη. Πού να τη φέρει ο Φωτιάδη την τσάντα. Λοιπόν, μηνύματα. Ραπ έτσι όπως τα λες είναι. Και εγώ μόλις τελειώσω από στρατό την κάνω για Ντουμπάι. Υψηλές αμοιβές για εμάς τους μηχανικούς. 25χρονος Αριανός από τον Άλυμο. Ο άλλος λέει, Κωστή, υπάρχει κίνδυνος φετινή χρονιά να αποτελέσει αφορμή η φύλα της Θεσσαλονικής να μην έχουν πια εμπιστοσύνη στα μέσα της πόλης. Δεν ρωτάει, φάζει θαυμαστικό. Ο άλλος λέει, original Θεσσαλονίκα, όχι ραπ, δεν θέλω να πέσει ο ΠΑΟΚ, ούτε θέλω βαριά τιμωρία. Θέλω απλώς να του πάρω το πρωτάθλημα γιατί και εγώ είμαι στερημένος. Ρώτα αυτόν που έθεσε το ερώτημα, μήπως ο Κομίνης χρήζει ψυχιατρικής βοήθειας, αν το ερώτημα αφορά μόνο για φέτος ή και για τον τελικό πέρσι. Λέγε Φωτιάδη. Σε βλέπω πεσμένο. Εγώ τέσσερις εκπομπές και μια μισή ώρα μπόξε. Και πήγα και στην εκδήλωση του Μακεδονικού με το Σαράντο και το Μαλάτο. Με το Σαράντο και το Μαλάτο. Κάθισα εκεί μέχρι. Μικρόφωνο, δεν κάθε λέει. Καϊβάνι, μικρόφωνο. Να πάρουμε γραμμές, Γιάννη. 2-31-0-90-90-90. Λέγε, ό,τι προλάβεις να πεις. Λέγε, θες να πεις. Σου δίνω το πεντάλεπτο. Τι θες να πω, να πω για την εκπομπή, για το Λαϊκό Δικαστήριο. Πες ό,τι θες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Η δική σου σφαίρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Ναι. Η δική μου σφαίρα είναι να δει, ας πούμε. Είναι να... δηλαδή, ας πούμε, τι. Δεν είναι το ίδιο. Λέγε, η δική σου, ας πούμε, σφαίρα. Η δική μου σφαίρα είναι, ας πούμε, ότι να είμαστε μονιασμένοι, να μην έχουμε αυτό εδώ πέρα. Ναι. Να μην έχουμε αυτή τη διχόνη αυτό εδώ πέρα. Ναι. Και όλοι, ας πούμε, και. Και όλοι, ας πούμε, να μπορέσει να. Να πάνε για το στρατό. Άμα γίνει τι. Γιατί η μισθή που πήγα εγώ και την άλλη φορά. Oh. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Και τη μισθή που πήγα. Α, θα το πάει στο διάλογο, πάμε στον κόσμο. Ναι. Θα το πάμε στον κόσμο. Ναι. Θα το πει άλλη φορά. Έχει αυτή τι είχε στο σχολείο. Τι έχεις. Τι έχεις. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πώς είναι αυτό. Έχει στο σχολείο τι είχε. Μείον δύο. Μείον δύο. Ναι. Πώς το βλέπετε, δεν ξέρετε. Πω μείον δύο, Άνετα. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Δηλαδή τι έχεις κάνει για να πάρεις μείον δύο. Καλημέρα. Εγώ είμαι αυτό που λέει. Εσύ φίλε που φωνάει. Εσύ φίλε. Ναι. Μπράβο. Η Ρακλάρα και πας Ελλάδος. Τρως γύρω. Από το δώσω Καστελόριζο. Είμαστε μια χαρά. Όσοι δεν είστε στο Καστελόριζο, στις γυροκαρβουνιές, με όρθιο ψημένο γύρο, μούρλια δοκίμασα. Και στο 2-31-0-988-198 τρως και τρέχουν τα σάλια σου. Σ' ακούω. Έτσι. Μπράβο. Λέγε. Το Δηράκλη πώς τον είδες. Εύκολη νίκη πήρε. Το βλέπω πρώτο και να το βλέπω να ανεβαίνει με τον Μπέο στην Β' Εθνική. Το βλέπω να ανεβαίνει. Ωραία. Σιγά σιγά θα ξαναδεύουμε πάλι στην Άλφα. Θα ξαναπείτε τη γιαγιά του Σαβίδη. Την Grand Mother να τη βρεις. Θα σας ξαναρίξει ο Σαβίδης. Α, δεν υπάρχει πρόβλημα, εμείς αγαπάμε την ομάδα, είμαστε Ριζόπουλα, δεν είμαστε του, με 15 άτομα ξένοι μέσα, ναι. Και με ένα τροματοφύλακα Έλληνα. Ναι. Ένα σιγά με Εθνική Ελληνόπουλα θα έχεις, τι να έχεις, το Γιάνκομ. Και στην Άλφα που είμαστε πάλι Ελληνόπουλα είμαστε. Ελληνόπουλα είμαστε. Για βάλτε κάτω να δεις τους παίκτες που είχατε στην Άλφα. Πότε είχατε Ελληνόπουλα. Ναι. Με Ελληνόπουλα κρατηθήκαμε στον Τάπιτα. Στον Τάπιτα. Και μας έριξε το κατεστημένο. Ποιο κατεστημένο όμως. Των Αθηνών και του της Βόρειος Ελλάδος. Δυο κατεστημένα ήταν απέναντί σου. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ και το ΠΟΚ κάτω. Μήπως είναι ψέματα. Συνέχισε εσείς, θα μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Μπράβο. Άντε να μιλήσουν και οι υπόλοιποι να μην κρατάμε τη γραμμή. Άντε καλή βάρδια. Καλή βάρδια ρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε επόμενος κύριος. Επόμενος κύριος μάλιστα. Επόμενος κύριος μάλιστα. Εγώ είμαι. Ναι φίλε, τι με τη χαμηλή φωνή είναι. Τώρα είναι καλύτερη φωνή. Καλύτερη. Ωραία. Παιδί μεταναστών. Παιδί μεταναστών. Ναι. Και δύο φορές επειδή μετανάστες. Εσύ είσαι μετανάστης. Δύο φορές έφυγα μετανάστης. Δύο φορές. Και ξαναγύρισα. Ξανά μ' αναπήσω. Ναι. Είδες Έλληνα.
Φύγε μακριά. Είδε Έλληνα αλλού στο εξωτερικό, φύγε μακριά. Αν δω Έλληνα στο εξωτερικό, να φύγω μακριά. Αυτό το άκουσα στη Γερμανία. Στις άλλες χώρες δεν ξέρω τι γίνεται. Και στις άλλες το ίδιο γίνεται. Είδε Έλληνα, φύγε μακριά. Ναι. Θα σε βοηθήσω, θα σε τακτοποιήσω, θα σε κάνω, θα σε ράχνω. Ξέρεις, φύγε. Κόκκινο Γρηγόρη, ναι. Άστο πάνω μου. Ναι, άστο πάνω. Άστο πάνω. Ακριβώς. Άστο σε μένα. Άστο σε μένα, εγώ θα σε τακτοποιήσω. Σε φτιάξω εγώ. Αθηναϊκό δεν αυτό. Εγώ ναι, άστο πάνω μου. Ναι. Παιδί μεταναστών, 49 χρονών. Από Γερμανία γυρίσαμε το 1974, μου φτάσαμε εδώ πέρα. Το γέρο κατευθείαν το αεροπλάνο, ξέρεις, επιστράτευση. Ναι. Για έφυγες. 2009, κρίση οικονομική, τώρα τα άλλα δεν υπάρχουν δουλειές, τον πουλο έξω. Ξανά με αναγυρνάω, λέω δεν θα ξαναφύγω, ναι. Ξαναφεύγω. Ολλανδία, ξανά με τα ίδια. Ναι. Είδες Ελλήνα, φύγε μακριά. Φύγε μακριά. Όσο για τον κύριο που είδε πριν το συμπατές του Ηρακλειδέα, ότι ξέρεις τι Ελληνάκια και ξέρω εγώ τι και καλά, αν μπορούσαν, πώς σας το πω δηλαδή τώρα, αν είχαν το οικονομικό να πάρουν και ξέρω θα τον παίρναν. Ναι. Απλώς δεν τον παίρνουν γιατί δεν έχουν το οικονομικό. Κατανοητό. Ό,τι μπορείς κάνεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τι να πω, εγώ ακούω. Ακούω και καταγράφω. Εγώ λέω ότι μπορείς κάνεις. Ναι. Αν μπορείς το κάνεις, αν δεν μπορείς δεν το κάνεις. Ναι. Κάνεις την πάπια, πας παρακάτω. Ναι. Έτσι είναι. Τι να πω. Σου δίνω δίκιο. Εμένα. Και φυσικά. Και δίνει συμβούλη μακριά από Έλληνα. Όσο γίνεται. Ή μακριά όχι από Έλληνα, μακριά από άνθρωπο. Μακριά από Έλληνα. Και θα σου τάξει. Κατανοητό. Okay. Έγινε. Άρα, καλημέρα. Άλλη. Θα φέρεις την τσάντα ρε για να έρθω από εκεί να την πάρω. Εντάξει, άντε καλά, μπες. Ξέχασα την τσάντα στη μαρμίτα. Έχω μέσα τα μπλοκάκια μου. Έχω μέσα να πούμε. Δεν είναι η βεστινή. Τι να πω. Την ώρα που ήμουν εκεί. Ποια είναι η ώρα. Εκεί την ώρα που ήμουν. Ώρα, ναι. Γιατί δεν είπε. Ποια ώρα. Κασέλη. Πάμε. Εντάξει. Δεν ήθελα να σε τακτοποιήσω, να σε ταλαιπωρήσω. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα, βίλα. Έλα, ρε. Καλώ τον. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Έλβιν από Τύρανα, ρε. Τι λέει. Ο Έλβιν από τα Τύρανα είναι. Ναι, έκλεισε τώρα, ρε. Με στεναχώρησε. Τι με στεναχώρησε. Μα δεν μου πε κάτι. Καμιά ωραία τάκα. Καμιά φύση αργό να έρθουμε οι Αλβανοί να πάρουμε την Ελλάδα, τα σύνορα. Κάτσε τώρα. Πώς γιατί να σε κάνω. Περίμενε λίγο τώρα με τη Φωτιάδη θέλω να πω. Με τη Φωτιάδη. Όχι, με κρεμότητα. Κάλασε τον προξενιό, ρε. Πάμε. Άσε να πω λίγο. Μιχάλη, ακούς. Σ' ακούω. Μας ξεγέρασες. Εγώ. Μας ξεγέρασες. Εγώ σε έκανα μια πρόταση σοβαρή. Και εσύ βγαίνει. Θυμάστε από πότε ξεκίνησα την κουβέντα. Εσύ βγαίνει και πότε έκανε τη μαρμίτα την αρχή σου. Οκτωβρίου ήτανε, που βγήκες, ξεχνάς. Ποιο μετά ήταν. Εγώ τώρα είπα. Που χάλασε η δουλειά, να πω στη μέση, που χάλασε η δουλειά. Κοίταξε που χάλασε τα πόλα τώρα, πούμε αλήθειες. Πες τα, πες τα αλήθεια. Εγώ έκανα μια σοβαρή πρόταση, πολύ σοβαρή. Ναι. Και τη Φωτιάδη έβγαινε στο ραδιόφωνο, στο δικαστήριο και έλεγε έχω από μια Αλβανίδα 500 πρόβατα. Έχω από μία άλλη καμήλες, έχω ποτιστικά. Ναι. Τι είναι δημοπρασία, είναι αυτό εκεί πέρα. Προσβάζει. Οι γυναίκες είναι δημοπρασία. Ναι, δημοπρασία. Ναι, ναι, αλλά εγώ είπα για άλλη. Δεν πάει μόνο άλλη. Για άλλη είπα. Τι άλλη. Τώρα εγώ. Αυτό λέει ο άνθρωπος, ότι είπε για άλλη. Τι άλλη είπα. Δεν είπα για αυτήν. Για άλλη το λες όλο για προτάσεις. Ή θα πει θέλω αυτήν, θα πάρω αυτήν, δεν τα βγαίνει να λε. Δεν ξέρω αν είσαι το λαϊκό δικαστήριο, είδες. Το είδα. Ναι. Έκανα πρόταση. Και έγινε η πρόταση από τα Εμμυράτα. Εσύ δηλαδή λες ποια έχει πετρέλαιο, ποια έχει μπαμπάκι, ποια έχει πρόβατα. Όποιο έχει τα περισσότερα να κάνει. Εγώ έχω 160 μέτρα σπίτι. Και αυτό κάνει 260 χιλιάρια. Δεν τρώγω και τα λεφτά αυτά δημόσια. Δεν τρώγω και λέει. Και αυτό. Ξεγκέλασε και Αλμπανίδα έκλαιγε να σε πω. Έκλειγε. Ναι, αλλά και εγώ βγήκε ακόμα μία από το Βελβετό, Κοζάνης. Βγήκε. Είναι αρκετή. Άλλη Αλβανίδα, το Βελβετό Κοζάνης. Πρέπει να τα λες αυτά όλο το κόσμο να τα ακούει. Όχι, δεν το λέω, γιατί είναι, άκουσε την εκπομπή, ακούει μέσα στο ίντερνετ. Ναι. Και τον νέο, τον ξέρω αυτόν εδώ. Ναι. Ξέρεις τι έμαθα εγώ. Τι έμαθες.
ότι στο Facebook ανεβάζει ημνές ο Φωτιάδης. Αυτός! Ναι. Και άμα ανεβάζουν τι φωτογραφίες, διάγωγο να σε πω. Είναι κορνίζες, είναι φωτογραφίες από ένα δικό μου άτομο. Κορνίζες, φωτογραφίες. Κοπέλα δικιά σου. Ποιο δικό σου, από ένα δικό μου άτομο. Δικό μου άτομο. Από ένα δικό μου. Αλλά λέει ο φίλος εδώ, Έτσι, ότι είσαι εντεψίδης άντρας. Αυτό λέει. Τι είναι? Εντεψίδικα πράγματα κάνει. Τι τα πει εντεψίδικο. Εντεψίζικο θα πει πρόστιχο. Και στην Αλβανία δεν το ξέρει το εντεψίζικο. Από την Τουρκία. Αυτό λέω, κάνει πράγματα που δεν θα αρέσει. Γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, εγώ έκανα την πρόταση δηλαδή από τα Εμιράτα, έληξε και θα προχωρήσει παρακάτω. Τέλος. Τέλος. Πάμε. Αντέγια. Παστουρμάρε. Παστουρμάρε. Είχα στο μαγαζί, αλλά το ξέχασα να το φέρω. Παστουρμά. Ναι, το φέρανε και με έφερε και το πετρέλαιο κιόλας. Από πού το έφερε το πετρέλαιο? Από τα Εμιράτα ήρθε το πετρέλαιο. Το έφερε ο Παναγιώτης, ήρθε τέτοιο. Όχι, ο δικός μου, γιατί πάρει το πετρέλαιο και για να ξέρετε. Μεσολαβητής. Ναι. 25 και με 25 καμήλες, με 2 καμπούρες, 30 χιλιάδια η μία κάνει. Τι μιλάμε τώρα, θα παίξουμε τώρα με τα πρόβατα και γι' αυτό έστω στα κάτω. Και λέω, τα πρόβατα, τα 500 ποτιστικά από τα τρίκαλα ή τις γαμήλες. Ή τις γαμήλες. Κούρος λέω, κάνε τα γαμήλες, γιατί λέω, καλύτερα λέω, γιατί και πετρέλαιο χρειάζεται. Και έχει και τέτοιο. Και πες το... Τις γαμήλες θα τις κάνεις σαν ταξιδιτής εκεί. Βέβαια. Θα είσαι ταξιδιτής. Βέβαια, από εκεί για πηγές πυραμίδες. Αγοραίων καμήλων. Τάξη. Κάτω στην παραλία της Θεσσαλονίκης καμήλες. Πιστεύω θα τα οικονομήσει όποιος το κάνει. Λάκα μου κάνει 30.000 μία εκεί. Πολύ καλή πρόπτικη. Τη μισή καμπούρα θα τη θέλω τσίφρα. Στην άλλη τη μισή θα τη θέλει. Έχει, συγγνώμη το κοστί, έχει που βγάζει πίτσες στην Αθήνα. Τέτοιο μαγαζί. Τι έχει. Από καμήλα, ναι. Έχει μαγαζί, ναι. Καμιλόπιτα. Ναι, ναι. Κάτσε να πάμε στο καμιλόπιτα. Ναι, αφού το έχω δει. Το θέμα είναι ότι όταν παίρνω στο παιδί έχει μια μυρωδιά, δεν μπορεί να κατήσει. Είναι επειδή το. Τι. Το κρέας, τι είναι αυτό. Καμιλόπιτα. Ναι. Καμιλόπιτσα. 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 Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, καμιλόπιτσα, έχει βάλει. Ναι, στο Ντουμπάι κάπου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λέγε, φίλε, στο Ντουμπάι, λέγε. Καλησπέριζω όλο το πάνελ. Έλα. Λοιπόν, ο δικηγόρος του Φιλαδέλφη με χαιρετώ. Καλό καλά, δικηγόρα μου, τι κάνεις. Λοιπόν, καλησπέρα. Μόλις έχω έρθει από Μαδρίτη, σε καλό τώρα από Αθήνα και πήρα έτσι να τα πούμε, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι του πόνου. Αφού πονάμε για τον ΠΑΟΚ, ας πονέσουμε και για τη ζωή. Λοιπόν, να πονέσει. Μήνυμα προς τους ακροατές. Η φράση «φεύγω έξω, παιδιά, δεν είναι απλή. Θέλεις λεφτά από πίσω». Εγώ τώρα έχω γυρίσει από Μαδρίτη. Ό,τι είχαμε, στεγνώσαμε και ησυχάσαμε. Ναι. Δεύτερον, συμφωνώ με το παλικάρι που έχεις δίπλα για την Κύπρο. Θα σου πω το απλό Κώστα μου και στα παιδιά που ισχύει για τις δουλειές που θα πω. Εκεί πέρα που ήμουν στο Πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, σε ένα από τα πανεπιστήμια της Μαδρίτης, είχαν ποσόστοση και προηγούντουσαν οι Ισπανοί και μετά πηγαίναμε οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Δηλαδή σου λέει Ελλάδα πρώτα Ισπανέ, πρώτα εσύ να γίνεις καθηγητής, πρώτα εσύ να προοδεύσεις και τους βλέπουμε τους υπόλοιπους. Καλά κάνουν, χώρα τους είναι. Ερώτημα, εμείς τι κάνουμε γι' αυτό? Ναι. Δεύτερον, είπε για τα παιδιά που φεύγουμε έξω. Κάποια στιγμή θα γνωριστούμε για από κοντά στη Μαρμίτα με το καλό, δεν έχω ανέβει πάνω. Ναι. Εγώ που σου μιλάω, κάνω αυτή τη στιγμή διδακτορικό και έχω 2 μεταπτυχιακά. Ναι, έχουμε λοιπόν, εμείς τον Κλόπ επάνω, να ξέρεις. Είμαι μια φάση σαν του Κλόπ, αλλά αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Άρα έχουμε νομικούς που μαζί με τον Γρόλιο την εμπειρία του Κούλια τις γνωριμίες δεν πάμε φυλακή τουλάχιστον. Τουλάχιστον να μας βγάζετε προς τα έξω. Εννοείται, προστατεύουμε. Αυτό που κάνει ο Κλοπ το κάνω και εγώ, απλά δεν θέλω να πω παραπάνω τα στοιχεία μου και ακούμε την εκπομπή για να γουστάρουμε. Λοιπόν, πας Μαδρίτη, σου λέει 600 ευρώ το παιδιά τα 15 τετραγωνικά. 400 ευρώ το μήνα για φαΐ, θέλεις ένα χιλιάρικο, ακόμα δεν πας. Ο βαθμό χωρίς να έχεις τάση. Λοιπόν, ο βασικός μισθός ναι μεν είναι 880 ευρώ, αλλά για να ζεις σαν άνθρωπος θες ένα 1500. Λοιπόν, δηλαδή τα πράγματα δεν είναι απλά. Και μένουμε σε αυτό το πράγμα, όπως είπε και ο φίλος δίπλα, βαθύς καπιταλισμός, δεν λέω αν συμφωνώ να διαφωνώ, δηλαδή πληρώνεις και τον αέρα σε εισαγωγικά.
Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Σου λέω, όταν έχει ο άλλος δύο μεταπτυχιακά, τα βλέπεις και τον κλοπ, έχουμε δύο μεταπτυχιακά διδακτορικά και τι όμως εδώ πέρα πάμε για το 700 με το ζόρι. Έτσι, άλλο τώρα κάνουμε, δουλεύουμε σαν εσένα να πούμε 18 ώρες την ημέρα για να φτάσουμε μια εξωπρεπή διαβίωση και με βάση τα πτυχία μας. Δηλαδή, τα άλλα τα παλικάρια, ας πούμε, που δεν έχουν τελειώσει κάτι, τι έπρεπε να κάνουν. Λοιπόν, οπότε κοινωνικό μήνυμα, καλό είναι το έξω, αλλά παιδιά θέλει λεφτά, θέλει και λεφτά από την Ελλάδα. Υπομονή. Τώρα, άμα γίνει καμιά μπουκα, αυτοί που είναι έξω, τι θα κάνουν. Έτσι, λοιπόν, πάνω σε αυτό που το λέγατε και την Κυριακή, δεν πάει να λέει ο κύριος Μαλάτος που τον εκτιμούμε και τον φοβόμαστε αυτά που λέει. Ναι. Κώστα μου, δεν πατάει κολυμπηθρόξυλο. Σε μένα το λέω τώρα. Ο άνθρωπος από τη Φραγκφούρτη έχει το παιδί. Από τη Φραγκφούρτη, αφού απολεμήσουν τον Τούρκο. Έχει την κοινωνική του ασφάλιση, έχει τη δουλειά του. Δεν έχει ασφάλιση, έχει το μέλλον του, ρε. Έχει νοσοκομείο. Το έφτανε, διαλύεται σήμερα, που διάβασα. Έχει τις παρέες του και να του πω και λίγο. Επειδή εγώ ακόμα το έχω το σπίτι στη Μαδρίτη, αν γίνει η αηδία που δεν πρόκειται. Όποιος, το έχω ξαναπεί αυτό, όποιος χρωστάει δεν τον πειράζουν, χρωστάμε αλλού, δεν μας πειράζει κανένας, έχουμε προστάτες. Με την κακή έννοια πάντα, οπότε παιδιά μη φοβάστε. Θα σηκωθώ να φύγω να πάω και εγώ εκεί πέρα να μάθουμε ισπανικό δίκαιο, να πούμε να βγάλουμε κανένα φράγκο, γιατί εκεί ο δικηγόρος βγάζει 5.000, όχι 600 ευρώ που βγάζουν τα παιδιά στα γραφεία. Περιμένω όλο να χωρίζει και να μην έχει απληρώσει διατροφή να. Ρε, τα παιδιά στα γραφεία στη Θεσσαλονίκη πάνε για 600 ευρώ. Κοινωνικό μήνυμα. Βοηθήστε τους νέους δικηγόρους και όλους τους νέους επαγγελματίες και δημοσιογράφους κτλ. Και τους εργάτες και τους εργαζόμενους. Καλό βράδυ. Συνέχισε, τσαγόρι μου. Σ' ακούει όλη η Αθήνα. Όλη η Αθήνα και με το καλό και στο Ε. Πολλά φυλάκια. Γεια χαρά. Πάμε Ε. Πάμε. 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 Κάνουμε μια αθλητική εκπομπή. Άμα δώσει καμιά εκπομπή ο κύριος Σαββίδης. Πάμε. Ποιος δεν πάει. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ. Κερδίστε δεκάδες ευρώ καθημερινά με το goldmall.gr, με την υπογραφή του ομίλου Metromedia. Οι μεγαλύτερες προσφορές στη Θεσσαλονίκη στη χαμηλότερη τιμή και δωρεάν δωρεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης και όχι μόνο. Θέατρα, κινηματογράφη, εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, επώνυμα καταστήματα ένδυσης, αισθητική, υγεία και πολλές ακόμη κατηγορίες προσφορών και δωρεπιταγών καθημερινά με ένα απλό κλικ στο www.gold.gr. Μετρόπολης 95,5. Είστε πάντα με τους πρώτους. Είστε στην κορυφή. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όσοι γουστάρετε γύρω και θέλετε να πούμε να γλύφετε τα δάχτυλά σας, θα πάτε στην Άνω Τούμπα στις γυροκαρβουνιές με όρθιο ψημένο τον γύρο στη Λαμπράκη επάνω. Θα λιώσετε. Και όσοι τώρα πεινάτε, 2-31-0-9-88-198. Ακούσαμε Ραπτόπουλο, πεινάμε και θέλουμε να δοκιμάσουμε αυτό το γύρο που είναι στα κάρβουνα. Θα λιώσετε. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Την παλεύουμε όρθιοι ακόμα. Την παλεύετε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εσένα τα πιστεύω σου, τα ξέρω, μιλήσαμε και άλλες φορές, Κωστή, και καλά κάνεις. Εδώ τώρα διαπίστωσα πριν που άκουσα το φίλο ότι όσα διδακτορικά και να πάρεις, πόσο μόρφους και να έχεις, εθνική συνείδηση δύσκολα αποκτάς. Η εθνική συνείδηση τώρα, δεν την αποκτάς. Όχι, σε παρακαλώ, Κωστή. Γιατί κάποια πράγματα έχουν τα όρια. Πάλι διδαξέ την, να πούμε. Όχι, μην το χλεβάζεις, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να ξέρουν πού σταματάνε. Στο παρε, φίλε, τώρα. Ο άλλος έχει φύγει εξωτερικά τώρα και τον λοιπόν, χρονών. Θα τον νοιάξει. Καλά έκανε, μπράβο του. Καλά κάνει και δεν γουστάρει. Καλά κάνει, μπράβο του. Και άμα δεν γουστάρει, να μην κάτσει εδώ να μας αφήσει εμάς. Έφυγε, ρε φίλε. Έφυγε. Για και πόρτο. Στο καλό να πάει. Στον Πακιστανό να πούμε. Στο καλό να πάει. Θα κάτσω εγώ εδώ πέρα να το παλέψω. Εγώ ρώτησα τώρα. Ο άλλος έχει φύγει. Έπαιρνε τη φίλια ρώτου. Α καθίσει και εγώ που θα πει δεν κάνει. Καλά έκανε. Δεν μου λες, αυτό τώρα είναι, δεν κατάλαβα αυτή την ψηφοφορία, αυτοί οι οπαδοί της πόλης που κάνουν εδώ τώρα οι συμπολίτες. Ναι, φίλε. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή. Δεν πάει ρε, το ρε, θα πολεμήσουν.
Άμα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να πούμε, δεν πάει φαντάρο άμα του ζητώ. Να μην πάει. Α πάει όπου θέλει, α να μην πάει. Δηλαδή με αυτό το σκεπτικό, πέρσι και οι οπαδοί τη ΣΑΕΚ δεν έπρεπε να πάνε φαντάρο. Γιατί έχει μισθό να πάει κανένα. Να μην πάνε και οπαδοί του Ακρόνη. Εσύ πιστεύει να πάει κανένα. Όχι, δεν πάει και οπαδοί του Ρακτήρα. Εσύ θα πα. Εγώ θα πάω, ναι. Μπράβο, πα. Γιατί προφανώς είμαι από τα κορόιδα. Μπράβο, εγώ θα πάω. Γιατί δεν μπερδεύω τη βούρτσα με τη βούρτσα. Γιατί θα πάω. Δεν μπερδεύω τα ποδοσφαιρικά με αυτά τα οποία μεγάλωσα. Τι δουλειά κάνεις. Εγώ τι δουλειά κάνω. Υπάλληλος. Πού. Σε Βεζινάδικο. Σε Βεζινάδικο. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σκυλιά έχεις. Έχω μια κόρη στη Γερμανία, ναι. Στη Γερμανία είναι η κόρη, γιατί είσαι Γερμανία. Ναι, και δεν μου λέτε τέτοια πράγματα η κόρη μου στη Γερμανία. Τι κάνει στη Γερμανία η κόρη. Γιατί σπούδασε καθηγήτρια, δεν βρήκε δουλειά εδώ σε αυτό το κακό κράτος, ναι. Και την έστειλα εκεί να παίρνει 2.000 ευρώ. Άμα ήταν γιος η κόρη. Και ο γαμπρός μου πήρε εκεί, είναι γιος και αυτό. Τον θες εκεί με την κόρη να γυρίσει στον πόλεμο. Ναι, αν γίνει κάτι θέλω να έρθω να βοηθήσουν, ναι. Ναι, θα σου αφήσει το βενζινάδικο να πλένει. Σιγά μη γυρίσει. Δεν πειράζει, ρε Κωστή, να μην γυρίσει κανένα. Να γυρίσει, αλλά... το λέω να μην με κουνάνε το δάχτυλο. Να μην με κουνάνε το δάχτυλο. Ναι. Δεν θέλω όμως. Τι να σε κάνουνε. Να μην με κουνάνε το δάχτυλο και να το με κάνουν. Ποιο δάχτυλο θα σε κουνάνε. Το μεδέο, μπράβο, ευχαριστώ πολύ να του πει. Ναι. Και να κλείσω γιατί δεν θέλω αυτές. Τώρα προσπάθησα να σου πω κάτι σοβαρό, αλλά δυστυχώς. Ποιο είναι το σοβαρό, ρε φίλε. Λοιπόν, ότι δεν γυρίσει κανένα πίσω. Σοβαρότατο είναι. Και τι θες να σου πούμε, ψέματα. Δηλαδή είναι σοβαρό τώρα που αναδημοσιεύεται ότι βγήκαν κάποιοι καζανοκέφαλοι τώρα να ψηφίσουν απαν φαντάρι γιατί η ομάδα τους θα τιμωρηθεί. Αυτό είναι το έναυσμα. Το ένα είναι. Όχι, άκου. Ναι. Μην είσαι θυμωμένος. Άκου εδώ. Είμαι αυτό πολύ είναι... θυμωμένος. Μην είσαι θυμωμένος. Αυτό είναι το έναυσμα. Ναι. Το άλλο είναι ότι όσοι φύγαν στο εξωτερικό δεν πρόκειται να έρθει κανένας πίσω. Ωραία. Δηλαδή εμείς τώρα επικροτούμε τώρα αυτόν τον φιλέσπαθμο που ήρθε, μας πήρε την εταιρεία για ένα κομμάτι ψωμί και τη μοσχοπούλησε, ναι. Τάχα που αγαπάει τους Έλληνες, ναι. Έτσι, επικροτούμε τα ηλίκια με τα όπλα μέσα στα γήπεδα, αυτά που κορεύαμε τον Βαρδινό Γιάννη, τον Κόκαλη. Τα επικροτούν και τον Παναθηναϊκή, τον Βαρδινό Γιάννη, τα επικροτούν οι σουπεράδες με τον Σαουλίδη. Άρα δεν χρειάζεται να φωνάζουμε, πολύ σωστά. Έχει να κρατήσει κάτι ένας φίλος εδώ. Όταν ψήφιζες το θυμόσουνα, όταν ψήφιζες. Ποιο πράγμα, τι είπες εσύ, φίλε μου. Όλα αυτά όταν ψήφιζε τα σκεφτόσουν, α. Πάντα τα σκεφτόμουν. Και αν δεν ξέρεις με ποιον μιλάς, Φωτιάδη, θα σε παρακαλέσω αν δεν μιλήσουμε εκτός αέρα, να δεις αν σκεφτόμουν ή αν είμαι νοήμων. Πάντως, πολύ παστό πρέπει να ψήφιζες. Όποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είσαι. Ναι. Την ερώτησή σου κάνει και στον εαυτό σου. Πάντως, κοίταξε να δεις. Τα νέα τα παιδιά, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί ναι. Τα παραδώσαμε τα σκατάτια τους βόθρους, έτσι. Ωραία. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα νέα τα παιδιά. Και άμα δεν τα πολεμήσεις, πάρε εσύ που σε 60 χρονών και έβαγες πασοκικό χρήμα να πάει πολεμήσεις εσύ. Ο άλλος που είναι 25 με τρεις γλώσσες και δυο πτυχία και έφυγε, με συγχωρείς πάρα πολύ, εσύ θα πας. Να πάει ο άλλος. Και εγώ αυτό είπα, να μην έρθει, αλλά μην κουνάει και το δάχτυλο εμένα όμως. Bye bye. Καλό βράδυ. Έχετε μούτρα τώρα εσείς να μιλήσετε για τους νέους. Δεν νομίζω ότι άμα κοιτάξετε τον καθρέφτη θα μείνει αράγιστος ο καθρέφτης. Καλημέρα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. 20χρονος παοκτής. Μάλιστα. Να απαντήσω λίγο γενικά σε κάποια πράγματα που ακούγονται για την Ελλάδα και τα λοιπά. Θα σου πω ένα παράδειγμα έτσι πώς το βλέπω εγώ. Ένας 20χρονος παιδί μου. Παγώ 20χρονος. Επειδή θέλω να πηδήξει ο Λικουρέζος στα 85, όλοι το Λικουρέζος. Πρέπει να λαθήκατε να πω. Είστε χαζέψει τέλειος. Θα πάει να κάνουμε επαγγελματικό στρατό, ο οποίος θα πάει και θα δώσει τη μάχη του. Και θα αμύψει. Δεν μπορείς, δεν μπορείς. Σταμάτα ρε, σταμάτα. Δεν μπορείς, γιατί θα κάνουμε επαγγελματικό στρατό και να μην πάνε όλοι πλατιπόδιες, δεν ξέρω να πιάσουν το όπλο στο στράτευμα. Στα τον Φωτιάδη με τη μύτη να πάνε. Ναι. Τη μύτη. Εγώ θέλω να πω. Αυτό χρόνια είναι η μύτη. Ναι, αλλά όταν ήρθε ο άλλος που πήγε να τον παυτώ τη γυναίκα, δυο μήνες το κινητό. Δυο μήνες το κινητό έκλεισε. Άντρα κλαϊστή. Άμα δεις Τούρκο, άμα δεις Τούρκο τι θα κάνεις. Άμα τώρα στην Κατζή το φοβήθηκες, τον Τούρκο άμα δεις, πώς θα πάμε πολεμήσεις. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Έπρεπε να πω. Λέγε φίλε. Πώς το νιώθω εγώ έτσι, πώς το συνέστημά μου να πω. Βλέπω ότι είναι μια χώρα η οποία με αντιμετωπίζει σαν εχθρό. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα που ονομάζεται Ελλάδα ρε παιδί μου, και δεν είναι μόνο το κράτος, όπως λένε πιο πολλοί. Ναι. Είναι κάτι σαν εχθρός μου. Ναι. Με πολεμάει. Ναι. Παλεύω είναι αντίπαλός σου. Παλεύω για πτυχία, για διδακτορικά, οτιδήποτε. Και τι βλέπω, ότι με διώχνει από αυτόν τον τόπο. Βεβαίως. Και να σου πω κάτι. Το κράτος δεν με διώχνει, φίλε. Με διώχνει
ο θείος μου, ο πατέρας μου, ο 50, ο 60 που ψήφισε τόσα χρόνια. Γιατί το κράτος είμαστε εμείς. Δηλαδή, σαν να λες αυτό που έλεγα πριν δύο μήνες, εσύ θα κάνεις κάκα πάνω στον τάφο αντί να κάνεις μνημόσυνο. Μεταφορικά το λέω. Μεταφορικά το λέω. Ναι. Αλλά και. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτές είναι δικαιολογίες για το κράτος. Κάκα πάνω στον τάφο. Το κράτος ψηφίζεται από ανθρώπους, από πολίτες, οι οποίοι τόσα χρόνια. Δεν θέλει κόλλημα, όλα θα κάνει κάκα επάνω. Θα κάνει κάκα. Και να σου πω κάτι. Αυτοί που φωνάζουν περισσότερο ότι αγαπάνε την πατρίδα τους, αυτοί είναι και που την πληγώνουν περισσότερο. Λες! Ναι, και κάτι τελευταίο, ραπ. Ένα αθλητικό έτσι για Καζούρα και τα λοιπά. Ναι. Αυτό που είσαι τον Άρη, ναι. Να το δώσουμε το μάτς, εγώ είμαι ενάντια σε αυτό. Ναι. Θα μου πεις το λόγο. Ναι, θέλω να ακούσω το λόγο και πες ό,τι γουστάρεις. Ναι, ό,τι γουστάρεις. Πιστεύω για ποια Ενωμένη Θεσσαλονίκη μιλάμε. Για αυτή την οποία ευαγγελίζονται εδώ οι δημοσιογράφοι, το Βορρά, των Ενωμένων κτλ. Όχι, όχι, δεν πιστεύω σε αυτό. Ναι. Κοίταξε, όταν έριξαν τον Ηρακλή, α πούμε, για παράδειγμα έτσι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε πολύ. Ναι. Γιατί ήταν, εντάξει, ψήφισα μαζί με Γάβρο και Βάζελο. Αλλά τώρα αγωνιστικά, γιατί να μην παίξω στα ίδια απέναντι στον Άρη. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Ο γιος του Σκυζοδήμου που είναι φίλος μου, Νίκος. Ναι. Είμαι 26 ετών και δουλεύω όλη μέρα, όντως το παιδί δουλεύει όλη μέρα. Να κρατήσει ένα κανάλι να πληρώνει 4.000 το μήνα, 5 στην Τίτζια. Κάτω γουέπ του λέω, ρε κοροϊδό, μα βλέπουν όλοι. Κάτω γουέπ του λέω. Μην κολώνεις του λέω. Γουέπ κάτω. Μου λέει να το πολεμήσω. Όλοι μα βλέπουν λέω. Σε 3 χρόνια όλοι γουέπ θα είναι. Δουλεύω λέω, όλη μέρα για μια Ελλάδα που δεν υπάρχει μέλλον. Νίκος Σκυζοδήμος. Ορίστε. Εγώ δεν θέλω το Σκυζοδήμο εδώ. 26 χρονών να φτιάξουμε ένα κανάλι δυνατό, ωραίο. Δεν τον βοηθάει τον. Δεν είναι μόνο το κράτος που λένε. Να σου πω ένα παράδειγμα άλλο. Έχω ένα φίλο Ηρακλειδέα, ο οποίος ψάχνει διάδοχο καιρό. Και μια ευκαιρία έχει για να βρει δουλειά, ρε παιδί μου, και το αφεντικό προτίμησε να βάλει ένα δικό του άνθρωπο. Προτίμησε δηλαδή να βάλει στη δουλειά έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίος δεν ήταν καλύτερος αξιολογικά, απλά έτυχε να ανοιγεί τον άστο, ας πούμε. Και στο έρχεται ο φίλος μου και λέει, το κράτος φταίει, που φεύγω. Ήρθαμε μήπως γενικά η Ελλάδα. Μόλις είναι επιστράτευση και ο φίλος σου, θα κλείσει το κινητό. Ναι. Ναι. Και όλοι όσοι είναι στη χώρα. Θα βάλει δύο αυτοκόλ, θα φάει δύο Έλληνες. Θα τους μπερδέψει. Να απαντήσει στο φίλο Φαρσαλινός. Όχι, ωραίο πατσά στην ταβέρνα να πούμε. Αύριο θα φάμε. Εδώ, κοντά. Φίλο μου, πώς το είπαμε. Εμένα λες. Ναι. Κωστή. Σε ονόματος. Λοιπόν, ωραία. Να βάζεις το μυαλό σου ότι το κράτος έτσι άλλο είναι εχθρός σου. Γιατί είσαι μια ηλικία που μπορείς να αλλάξεις κατεστημένο. Οπότε η νεολαία που αυτή τη στιγμή που θα αλλάξει την Ελλάδα δεν σε κάνει κανέναν από αυτούς. Εχθρός μου είναι μόνο το κράτος, φίλε. Από το κράτος είναι όλο και από την παιδεία που έχει μορφώσει το κράτος. Δηλαδή, ο πατέρας, ο παππούς, ο θείος σου έχουν μεγαλώσει μια παιδεία η οποία είναι από τους συμφέρον. Όπως είναι και η δική μου, έτσι, όχι μόνο η δική σου. Οπότε από την αρχή, από τη ρίζα ξεκινάει. Πού είναι το κράτος. Η διαπαιδαγώγηση ξεκίνησε από το κράτος. Όρισε μου λίγο το κράτος. Όταν λες κράτος, τι εννοείς ακριβώς. Να ξέρουμε για ποιο πρόγονοι, είναι δάσκαλοι, είναι καθηγητές, γιατροί, η κοινωνία άνω των 40 ετών. Ναι. Για μένα η κοινωνία αυτή τη στιγμή άνω των 40 ετών. Οι οποίοι οι περισσότεροι είναι γαλουκισμένοι. Οργισμένοι. Γαλουκισμένοι. Γαλουκισμένοι. Ναι. Μέσω κομμάτων. Ή μέσω ιδεών ή μέσω πολέμματος. Ναι. Αυτοί με τις επιλογές τους δεν καθόρισαν το κράτος. Ναι. Γι' αυτό και είναι κράτος. Γι' αυτό αυτός είναι και ο λόγος που είσαι αυτό το κράτος. Γιατί εσύ πώς θα το αλλάξεις αυτό στην ηλικία που είσαι. Τέλος. Φιλιά της Κωστούρες. Για χαρά. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα. Μετανάστης, καλημέρα. Θέλω να βγάλετε το ψυχισμό σας σε μια εκπομπή που δεν είναι δίδεν. Θα πείτε τι γουστάρετε. Μ' ακούς. Ναι, παρακαλώ, μετανάστης, ακούω. Μετανάστης, ναι, Γιάννης Βοστόνη. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, είπε ένας φίλος που έγινε ότι η εκπομπή είναι για τον πόνο και να σου πω τώρα, όχι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλήθεια, ότι σήμερα που δεν μιλάμε για μπάλα, νομίζω ότι έχει πολύ τροφή για σκέψη αυτή η εκπομπή, οκ. Okay? Ωραία, πάμε. Λοιπόν, να μονολογήσω δύο λεπτά απλά. Για τους Έλληνες, σαν άνθρωποι, εμένα στη Βοστόνη, ναι. Είμαι 6 χρόνια εδώ, ναι. Φτιάχνω δίκτυα,
Την τελευταία εβδομάδα αντιμετωπίζω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μια τενοντίτιδα από τον νόμο, σοβαρό τέλος πάντων. Σοβαρό είναι, άμα πονάς, η τενοντίτιδα έχει άσχημο πόνο, ρε. Ας το κάνω μετάφραση, δεν είναι μόνο αυτό. Επικονδυλίτιδα αγκώνα, ολένια νευρίτιδα και σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Το κατάλαβα. Okay. Ναι, ναι. Jackpot. Άκουμε, στην Ελλάδα, οποιονδήποτε κι αν είχα στον ιδιωτικό τομέα αφεντικό, είχαμε απέλειε ή με αναλυτική δεν πήγαινα πουθενά. Θα έπρεπε να πήγαινε στα αρχαία, θα έμενε και κουλό. Θα έπρεπε να δουλεύω για να βγάζω το πριστοζίν. Οκ, okay, λοιπόν. Τι λέω εγώ τώρα, λοιπόν. Στο υποκράτηση θα... μπορεί να στο κόμμα το χέρι. Άστα, Κώστα, άστα, λοιπόν. Ναι, ναι. Γιατί να γυρίσω πίσω. Θα σου πω το εξή. Άσε με εμένα και τα πτυχία μου. Δεν καβαλάω κανένα συνεφάκι και α βγάζω κάποια χρήματα. Άκουμε. Στη χώρα που αν δεν έχει βίσμα με διδακτορικό δεν γίνεσαι ούτε ενδοκαθαριστή. Τι εννοώ για να μην προσβάλλω κανέναν. Ότι εγώ που είμαι απόφοιτος δημοτικού, ας γίνω ενδοκαθαριστής. Αυτός που είναι απόφοιτος ηλικίου, ας γίνει γραμματέας. Αυτός που είναι απόφοιτος πανεπιστημίου, ας γίνει κάτι άλλο. Αλλά στην Ελλάδα, χωρίς βίσμα δεν γίνεσαι τίποτα, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Απόλυτα σε καταλαβαίνω και επειδή, σε νιώθω απόλυτα. Και επειδή σε νιώθω και εγώ από την πρώτη. Όπως νιώθω το προηγούμενο που θέλει να κάνει κάκα στο 65 το λάθο από πάνω. Αντί να κάνει μνημόσυνο. Άκου το καλύτερο. Ναι. Άκου το καλύτερο επειδή σε νιώθω. Μπορεί να μην συμφωνήσει μαζί μου επίσημα στον αέρα, αλλά από μέσα σου πατήσει μπράβο ρε μάγκα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν σημαίες, ρε παιδιά. Οι σημαίες είναι brand names. Πώς λέμε McDonald's, πώς λέμε Wendy's, πώς λέμε Burger King, πώς λέμε Goodies. Ναι. Το brand name το αμερικάνικο λοιπόν εμένα με συντηρεί πολύ καλύτερα. Ναι. Και αν γίνει πόλεμος που δεν θα γίνει γιατί οι χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, άντε να γίνει κανένα θερμό επεισόδιο δηλαδή και να χαθούν ένα-δυο παιδιά από κάθε πλευρά που είναι θλιβερό κι αυτό, να πολεμήσουν οι επόπρε φίλε, να πολεμήσουν αυτή τη ΣΜΗ, να πολεμήσουν αυτή τη Σεβελπίδων, να κάνουν τη δουλειά τους ρε μαν. Να κάνουν τη δουλειά τους. Φτιάξτε επαγγελματικό στρατό. Λιγότερο θα κοστίσει. Μα να κάνουν τη δουλειά τους. Εγώ την κάνω τη δουλειά μου και αμείβομαι. Αυτοί δεν κάνουν τη δουλειά τους. Σε καιρό πολέμου να αναδώ τους ευέλπιδες, τους γενναίους. Να σε πω γιατί κάτι... να πολεμήσουν. Ναι, ναι. Εμείς να κλείσουν μπαλκόνια. Γιατί να πολεμήσουν για τον γιατρό εδώ που κάνει 7 υπερορίες τη βδομάδα και αμείβεται με 680. Γιατί να πολεμήσουν, γιατί να γυρίσω πίσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και όπως είπε και ο φίλος πριν από την Ισπανία που ήταν στη Μαδρίτη, δεν ήταν ούτε εδώ εύκολα τα πράγματα. Έχασα τον πατέρα μου στα 12, οκ. Okay. Η μόνη περιουσία του σπιτιού είναι μια οικοδομή στην επανομή. Μια οικοδομή, ένα σπίτι εννοώ. Λοιπόν και εγώ στα τυφλά έφυγα. Στα τυφλά έφυγα και δεν με δέχτηκαν Έλληνες. Με δέχτηκαν αγνοί άνθρωποι που μου άνοιξαν τα μάτια. Ναι. Δεν είναι θέμα εθνικότητας, είναι θέμα αγνής ψυχής. Μην ακούς αυτόν που σου τάζει. Αυτός που δίνει είναι ο καλύτερος. Αυτό πάνω που λέω. Ναι ρε παιδιά τώρα, για ποιον πατριωτισμό δηλαδή. Για ποιο είπε ο άλλος ο φίλος πριν από το βενζινάδικο που έχει την κόρη στη Γερμανία. Είναι καλά τα 2.000 κατά Ευρώπη της Γερμανίας, αλλά τη βρίζουμε τη Μέρκελ. Και άμα είναι να γίνει πόλεμος, θα γυρίσουμε. Πείτε του την εθνική του συνείδηση να τη βάλει στον πάτο του. Δεν είναι πράγματα αυτά. Επόμενη γραμμή, να μην ξεφύγουμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ασπρόμαυρη Μελβούρνη. Καλώς τώρα. 87 ΑΕΣΟ. Μαζί μας. Μικ. Το ξέρω. Έλα. Θυμάστε. Ήρθαμε κανονικά. Ήταν να κάνουμε εμείς οι απόξω 6 μήνες και κάναμε 16. Δεν παραπονεθήκαμε όμως. Έλα. Και θα ξανάρθουμε να το ξέρεις. Ναι. Άσε αυτά που ακούς τώρα από κάποιους οι οποίοι λένε έτσι κι αλλιώς. Όλοι από μέσα μας βράζει. Θα ρωτήσω και 2-3 πραγματάκια γιατί έχω μπερδευτεί λιγάκι. Μάλιστα. Ποιος είναι χειρότερος, ο αμαθής ή ο ημιμαθής, ο χαζός ή ο ημίχαζος. Ο ημίχαζος. Πολύ ωραία. Εσύ που είσαι ημιπόντιος τι είσαι. Χαζός κατά το ίμιση. Α, ωραία αρχίσαμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Επίσης, όταν κάνεις κάλεσμα και λες να μιλήσουν οι απόξω, άμα μιλάς 35 λεπτά με τον καθένα εκεί πέρα, ποιος να μιλήσει απόξω. Δεχτή παρατήρηση. Βλέπεις, προσπαθώ να στοιχειοθετήσω ότι είσαι ημίχαζος. Μα εγώ το ξέρω, δεν χρειάζεται απόδειξη. Και σε ευχαριστώ που με θεωρείς μισόχαζο. Γιατί ορισμένοι με θεωρούν θεόχαζο, να πούμε. Κατάλαβες. Όχι, ο θεόχαζος είναι καλύτερος από τον ημίχαζο. Να πάρω προαγωγή τότε. Ναι, να πάρω. Ο ημίχαζος ούτε καν χαζός δεν είναι.
τέλος πάντων, δεν θέλω να εσύ που θες να αφήσεις τον τόπο σου να αφήσεις να πολεμήσεις, θεωρείσαι χαζός ή για ημί χαζός. Εγώ πατριώτης. Πατριώτης είσαι. Όχι, έτσι θεωρούμε. Νομίζω ναι. Η σωστή ορολογία αυτή είναι, δεν είναι θέμα χαζού ή μη χαζού. Σε περιμένουμε λοιπόν να αρχίσει να πολεμήσεις για την πατρίδα μας. Μπράβο. Εσύ μπορεί να είσαι σαν τον αδερφό μου που λέει, ας πούμε, είναι του δόγματος του Φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι δεν είναι. Αφού είστε παλικάρι, εσύ εγώ με χέστη. Δεν είναι θέμα παλικαριάς, αγόρι μου. Είναι θέμα καθήκοντος. Δεν είναι παλικαριά. Όλοι να πούμε αυτό που λες, άμα θα δουν τον Τούρκο απέναντι, θα κλάσουμε μέσα, θα κατουριθούμε πάνω μας. Αλλά... Σε περιμένω στα ίμια, φίλε. Κλείσε. Σε περιμένω. Φιλιά. Τι, σχολιάσου. Σχολιάσαι το. Όταν άνθρωπος φεύγει να πάρει 300 ευρώ παραπάνω, υπάρχει μια πιθανότητα να γυρίσει πίσω τον πόλεμο. Τι έλατε. Έφυγε να πάρει λεφτά παραπάνω. Έχετε τρελαθεί τελείως. Πάτε καλά. Ούτε στο ρίδι να ξέρει να βάλετε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα! Ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Καλημέρα από Στοχόλμη τηλεφωνώ, ο Τάσος. Ο Τάσος. Ναι. Εγώ θα 15 χρόνια προποτζήρικο στη Θεσσαλονίκη και τώρα... Παράνομο, έπαιζε τίποτα. Άστα αυτά. Εντάξει, κατάλαβα ότι έκανες ζημιά, ναι. Είχαμε βρεθεί στο Σαχάρα και το καλοκαίρι και βγάλαμε... Κατάλαβα, σε κατάλαβα. Α, μπράβο. Λοιπόν, θέλω λίγο να σου τα πω, αν μου επιτρέπεις. Ναι. ΠΑΟΚτσής είμαι. Ναι. Εδώ και 10 μήνες, ναι, μας λες ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Ναι. Και αν δεν το πάρει το πρωτάθλημα αυτό, θα αυτοκτονήσετε. Διαλέξτε τον τρόπο, ναι. Εσύ με ποιο τρόπο θα αυτοκτονήσεις. Θα πέσεις από λευκό πύργο, από τα κάστρα θα πέσεις, από πού. Θα πάρεις κόνιο, με ενέσα, πώς. 10 μήνες τώρα που λες ότι... 10 μήνες βρε τα γάρι σου, λέω το πρωτάθλημα είναι δικό σου και εσύ το χάνεις με την τούπα, βγάζω τα μάτια σου με τα χέρια σου, τι να σε κάνω εγώ. Πολύ σκαβίδες. Άμα το χάνω με την τούπα. Τι να σε κάνω εγώ. Οι μισές ομάδες είναι φίλοι σας, η ΕΠΟ είναι δικιά σας, τα τέρτη τα έχεις την τούπα, ομάδα έχεις καλή, τι να σε κάνω εγώ. Άμα εσύ σε λούζες, τι να σε κάνω. Λέγοντας ότι έχουμε πάρει το πρωτάθλημα και έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Πού είναι που πήραμε το πρωτάθλημα? Έτσι δεν έλεγες? Θα ξεφουσκώσει η ΑΕΚ, έχεις σίγουρα πρωτάθλημα στην τσέπη σου και τέτοια. Και ένα αυτό και το άλλο, μ' ακούτε? Σ' ακούμε Βλαχοπαοξή, σ' ακούμε. Ναι, Βλαχοπαοξή, Βλαχοπαοξή. Το τηλεφωνό μπορεί να ξεφουστεί. Βρε αυτό το πρωτάθλημα δεν χάνεται. Τι να σε πω. Τσίπρας, γραμμένος, ντέρμπι στην Τούμπα, Ολυμπιακός έξω, το 1-3 τον πάτο τη ΑΕ. Τι να σε κάνω, μωρέ, τι να σε κάνω. Τους ξεσήκωσες όλους εναντίον μας, να πούμε εκεί κάτω. Α, εγώ φταίω τώρα που δεν θα το πάρω το πλάνο. Άκου λίγο και κάτι ακόμα, άκου λίγο και κάτι ακόμα. Λέγε. Για όλα αυτά που συμβαίνουν με τον ΠΑΟΚ, ένας φταίει. Ποιος? Ξέρεις ποιος? Πες. Ο Θοδωρίδης. Ποιος Θοδωρίδης. Του Ολυμπιακού. Όλα τα μήποτε από αυτό να ξεκινήσαν όλα. Και μάγκας είναι. Πριν τρία έπρεπε αυτό να το... Μάγκας είναι. Έπρεπε να μπει ο Σαββίδης μέσα. Να τον καθαρίσει. Πώς θα τον καθαρίσει. Με το όπλο. Ας είναι και πάωξη, είναι και βλάκας. Ο άλλος είναι καρκίνο του στομάχου 25 χρονών. Τον πυροβολεί και αυτό τον σκοτώσει. Έχετε χαζέψει τελείως, ρε φίλε. Κάει ναρκωτικά λιγμένα παίρνετε. Ο άλλος έχει άνθρωπος το πρόβλημά του, 84 χρονών άνθρωπος, καρκίνο του στομάχου, να τον πυροβολήσει με το όπλο, λέει. Δεν υιοθετώ τέτοιες βλακίες, στέκοψε ο Ιχολίτης κλητήρης, τελειώσαμε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Αν υπήρχε βλακόμετρο θα είχε κάνει τελική ταχύτητα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Τάσος από Ελβετία τηλεφωνώ. Όλοι Τάσοι, έλα. Έχεις γνωριστεί με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου, πριν 2-3 χρόνια στο Μαντζάρι. Στο Μαντζάρι. Στο Μαντζάρι, ναι, έχω κάνει τηλεφωνή. Έκλεισε ο Μαντζάρι. Έκλεισε. Μετανάστης πήγε αυτός, ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι 5 χρόνια εδώ στην Ελβετία, σε ένα βουνό εδώ, σε ένα χιονοδρομικό. Μπράβο, τι έκανες εκεί.
Εδώ ήρθα σαν υδραυλικός, γιατί είμαι υδραυλικός. Σαν υδραυλικός στην Ελβετία, Ζάχαρη, για πες. Αλλά δουλεύω σε κουζίνα, δεν δουλεύω στη δουλειά μου πάνω. Όταν λες κουζίνα, τι εννοείς? Ξεκίνησα από το να πλένω πιάτα για να καθαρίζω και αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα πολύ καλό εστιατόριο, ίσως τα καλύτερα της Ελβετίας. Τι ακριβώς κάνεις εκεί? Προετοιμασίες, σαλάτες. Σιγά σιγά θα βάζω μαγειρική, μια χαρά είσαι, έλα. Απλά θέλω να πω ότι γι' αυτό που λέτε, άμα σε περίπτωση σύραξης, αν θα γυρίσει κάποιος. Αφήνει την κουζίνα, συναντήσει να πιάσει το όπλο, ναι. Αποκλείεται. Εννοείται, εννοείται, γιατί κάθεται, είμαι σχεδόν τρεις μήνες στην Ελλάδα. Δηλαδή έρχομαι ένα Οκτώβριο, ένα μισή, δύο μήνες. Έτσι είναι. Πού θα ζεις? Κάτσε ρε, τι να πει ο άνθρωπος. Και αυτοί που έχουν φύγει πρόσφατα, σίγουρα μπορεί και να γυρίσουν. Αυτοί που είναι πιο παλιά, δηλαδή, που έχουν 20 χρόνια στο εξωτερικό ή 15 ή 30, ίσως και να μην γυρίσουν, γιατί έχουν σταθεροποιήσει τη ζωή τους, έχουν κάνει τις δουλειές τους και θα τους σκεφτούν και δεύτερη φορά. Εμείς που είμαστε νέοι, γιατί έχουμε 30 χρονών. Σε περίπτωση που θα ακούσω κάτι τέτοιο, τρέχοντας θα έρθω, όχι απλά θα πάρω το αεροπλάνο. Είστε πόντιος? Κάτι, έχουν... Ορίστε. Είστε πόντιος? Όχι, δεν είμαι πόντιος. Βλάχος. Θεσσαλονικιός, γέννημα θρέμα. Έχω μια καταγωγή από ριζώματα Βέρειας. Από τα ριζώματα. Ναι, αλλά εντάξει, έχω πάει δύο φορές εκεί πέρα, δεν ξέρω. Στα ριζώματα πήγες δύο φορές, ναι. Αυτά, ότι δύσκολα θα κάτσω εδώ πέρα με σταυρωμένα τα χέρια να κοιτάω τις εξελίξεις ή το οτιδήποτε, γιατί έχω και μητέρα και αδερφό πίσω, για αυτούς δηλαδή. Για τη μάμα δηλαδή και τον αδερφό. Αν δεν είχες μάμα και αδερφό και τους πήγες εκεί, τι θα κάνεις? Κάποιος λόγος πάντα θα υπάρχει για τον αδερφό. Άλλο σε ρωτάω, αν δεν είχες τη μάμα, ο μπαμπάς που είναι? Ο μπαμπάς δεν έχω χάσει. Μας πολύ μικρό. Ωραία. Θεός χωρέστο, αν υπάρχει Θεός. Η μάμα πες και ο αδερφός είναι απάνω. Τι κάνεις? Να ανέβουνε. Όχι ρε παιδί μου, πες ότι σήμερα η μάμα είναι πάνω και ο αδερφός είναι πάνω και είναι, δουλεύει ο ένας και άλλη έχει σύνταξη. Τι κάνεις, πας? Εννοείται πάω. Θα αφήσεις τη μάμα επάνω και τον αδερφό και θα πας? Όχι, η μητέρα μου είναι στην Ελλάδα, είναι στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δεν συνονοηθούμε. Αν η μάμα ήταν σε σένα πάνω και ο αδερφός ήταν επάνω, θα αρχώσουν, αυτό λέω. Θα ερχόμουν, θα υπήρχε κάποιος λόγος για να έρθω. Είναι η πατρίδα μου, είναι το... εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, δεν γεννήθηκα εδώ πέρα. Θα άφηνε τη μάμα δηλαδή στη Γερμανία και τον αδερφό και θα ερχόσουν πίσω. Ναι. Δεν είμαι στη Γερμανία, είμαι στην Ελβετία. Θα άφηνε στην Ελβετία να αρχίσει να πολεμήσει. Μπράβο. Μεγάλος πατριώτης. Εννοείται, δεν είναι θέμα πατριωτισμού. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού. Είναι το θέμα ότι όταν εγώ εδώ δουλεύω 6 μήνες και έχω μετά ένα μήνα ή δύο μήνες ρεπόλαιο, πότε θα πάω στην Ελλάδα να δω τους φίλους μου, να δω τον οποιοδήποτε που θέλω να δω, τέλος πάντων. Εκεί πάνω έχεις μόνο. Με την κοπέλα μου, είναι Κατερινιώτσα, σαν τη γυναίκα σου κιόλα. Αυτή πήρε την Κατερινιώτσα επάνω. Μάλιστα. Και ας αφήσει την Κατερινιώτσα. Η Κατερινιώτσα την ρώτησε. Με πήρε εδώ. Δεν μου λες, την Κατερινιώτσα την ρώτησε. Η Κατερινιώτσα δεν τα πιστεύει, λέει ότι δεν θα γίνει κάτι, αλλά. Όχι, σίγουρα η Κατερινιώτσα όταν την πει, φεύγω αγάπη μου γλυκέ να πολεμήσω. Τι θα σου πει η Κατερινιώτσα, πάνε αγάπη μου. Εννοείται, έχει και αυτή γονείς στην Κατερίνη, έχει συγγενείς. Παπά του σώσει εσύ, ναι. Όχι εγώ συγκεκριμένα, αλλά όλοι θέλουν. Το πρότυπο του άντρα το θέλουν όλες οι γυναίκες. Άμα θα κάτσω εδώ με σταυρωμένα τα χέρια και πίσω θα είναι η μητέρα μου και η μητέρα της. Όχι η μητέρα της. Εσύ θα παίξεις για τη μάνα και την πεθερά δηλαδή. Αυτό κατάλαβα. Για τους συγγενείς, για τους φίλους, για την πατρίδα. Ναι. Είναι. Πιστεύω και εσύ που είσαι από την Τούμπα που λες και. Δεν μου λες, έχεις αρρωστήσει ποτέ να πάρεις κανένα δεκαήμερο στην κλινική στο νοσοκομείο? Έχω αρρωστήσει. Το στρατό όταν ήμουν έπαθα λίμωξη στο αναπνευστικό 41 πυρετό. Ήρθαν οι συγγενείς, οι φίλοι και είδανε. Εννοείται. Όλοι. Αυτοί που ήθελα πραγματικά να έρθουν. Τότε πραγματικά αξίζει να έρθει να πολεμήσει για αυτούς. Σε τιμό. Να σε καλά. Για σένα. Φίλια, ωραίος. Εφόσον τον τίμησαν, ήρθαν στο 41 πυρετό, η πεθερά η μάνα. Δεν κάνανε καριολίκια, τον Ατάλο, ιστορίες, οι φίλοι. Και φέραν λουλούδια και θες και τίποτα και ήταν ενωτικοί, για αυτούς αξίζει τον κόπο. Συνήθως όμως, δεν γίνεται αυτό.
Αυτή είναι περίπτωση ακραία του φίλου. Καλά, τα λέω ρε Φαρσαλίδη. Για παραμύθι, καλό είναι. Για παραμύθι είναι ωραίο. Θα το γράψω εγώ. Έλενα Κρήτα, πώ το λέω τον άλλον. Γιώργο Κυρίτσι, να πούμε. Καλημέρα, ναι. Γεια σα. Γεια σα. Μ' άρεσε ρε, αυτό που λέει, που σου είπε ο άλλο, κρατά του άλλου και του λε να έχει δίκιο και συνεχίζει δηλαδή. Πρώτον. Πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον. Αν όλοι. Μάλλον να το πιάσουμε αλλιώς, κύριε Ραπτόπουλο, ότι πάντα υπήρχαν άνθρωποι με τα μυαλά τα δικά σας. Και το 21 και το 40 και στο Μακεδονικό Αγώνα. Γι' αυτό και οι ήρωες είναι λίγοι. Ποιοι είναι οι ήρωες? Τους κλείσατε στη φυλακή. Ο Πάθος Μελάς. Εντάξει. Στη φυλακή του κλείσατε. Στη θέση του θα καθώ στην Αθήνα, Ραπτόπουλε. Εντάξει. Σιγάρε Ράμπο εσύ τώρα. Σιγάρε Ράμπο, σιγάρε Ράμπο, βγάζεις ένα χιλιόμετρο. Σιγά, σιγά, θα ψάχναμε που θα το καταθέσουμε, αυτό που λέει. Σιγά, θα πηγαίναμε το καταθέσουμε, πού υπηρέτησες, πού υπηρέτησες. Αυτός εδώ ο Πασοξής έβαλε μέσω τον Τζουμάκα να έρθει το παιδί εδώ. Αυτός εδώ ο πολεμιστής ο Ράμπο. Τον έπιασε στην Παστοκύλα τώρα. Μπουτάρι Ραπτόπουλε. Βρε ο Μπουτάρις, βλάκα. Ο Μπουτάρις φέρνει εδώ τουρισμό και τρώει πόλη. Βόδι. Βόδι. Πάμε επόμενη γραμμή. Χαίρετε. Οι πολεμιστές βγήκαν να πολεμήσουν τους Τούρκους. Το 87 κρυβόντουσαν κάτω από τα φουστάνια της θιάς τους και των μανάδων τους. Οι πολεμιστές του Πασόκ. Για να τους ακούσουμε. Ρε τους Ράμπο. Θα πάει και ο κόκκινος με πλατυποδία. Πώς θα πάει? Τη φέρνει από κάτω, το μερμήγκι το σκοτώνει, πάει να κάνει χιλιόμετρο. Δώσαν ποιος το λες, τον λοχοδέ. Ναι, θα του δώσουν εκείνο το κράνος. Πού αφορέσει το κεφάλι εκείνο. Ήρε, μη σταμάτας πει. Σήμερα στην Καζή. Σε απολεμήσει τον Τούρκο. Φοβήθηκε τώρα στην Καζή, πήγε τον αυτό στη γυναίκα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Άστα κι εσύ. Ναι. Μάλιστα. Χαίρετε. Έλα, φίλε. Πόμπερ Σαλόνικα Αεκάρα. Καλό λοιπόν, να έχει δει. Τι γίνεται. Και εσύ Ράμπο, πατραχάνδρομο. Δε φίλε, έχει μπερδέψει το κράτος με το έθνος. Άστα. Την θρησκεία με την εκκλησία. Αυτή τη στιγμή, φίλε, άκου να δει. Αυτή τη στιγμή που το 40 σκοτωνόταν ο Κοσμάκης και ο Χίτλερ είχε πάει στο Άγιον Όρος και φιλούσαν τις εικόνες οι Γερμαναράδες, άστο. Και στο 21, όταν κατεβαίνανε τα στρατεύματα, να πούμε, που τους κλείσανε φυλακή μετά, πάλι το Παπαδαριό μέσα. Άστο, πάνε, παρακάτω, λέγε. Άστο, μπέρδεψε στο έδρο με το κράτος. Διώξατε τα παιδιά στο εξωτερικό και τώρα τα ζητάτε πίσω να έρθουν. Να δούμε ποιοι θα έρθουν τώρα. Για να δούμε. Το εταιρικό είναι μια επιλογή προσωπική, την οποία έχω κάνει και εγώ. Και από τη στιγμή που είσαι τόσο απεσιόδοξος για αυτό το κράτος, σήκω φύγε ρε φίλε. Πώς θα σου πει? Γιατί να φύγω ρε φίλε, εγώ κονομάω εδώ. Γιατί να φύγω? Εσύ έβγες, κονόμαγες. Πότε? Όταν έβγες, κονόμαγες. Έτσι, ναι ρε. Εδώ, ήσουν Ελλάδα, κονόμαγες και έβγες έξω. Όχι, δεν κονόμαγα, για οικονομικά. Γιατί έβγες? Για την κονόμα. Λοιπόν, εγώ γιατί να φύγω? Αφού κονόμα, άμα δεν οικονομίζω, θα φύγω. Για την κονόμα και εγώ μένω. Εσύ για την κονόμα, άκου εδώ μάγκα. Εσύ για την κονόμα έφυγε και εγώ για την κονόμα μένω. Ναι. Άρα το σωστό. Άρα ποιο είναι πιο σωστό από του δυο μα? Εγώ ή εσύ? Είσαι λάθο, σε γιατί. Βρε, εγώ δεν είμαι σωστό. Εσύ δεν έφυγε. Εγώ έφυγα. Καλά έκανε. Σε κατηγορώ. Εσύ γιατί κατηγορεί εμένα που έμεινα? Σε κατηγορώ και γιατί. Γιατί σε κατηγορεί δηλαδή, ναι. Σε κριτικάρω σε φάση ότι άμα είχαμε το μυαλό σου, αυτή η χώρα θα μας τραβωμένη θα ήταν. Ενώ τώρα που έχω το δικό σου το μυαλό είναι ξεσκλάβω τη χώρα. Αυτή η χώρα είναι ελεύθερη τώρα. Εσύ είσαι ελεύθερος. Άμα ήσουν ελεύθερος, δεν θα έφευγες, παλικάρι μου. Πάμε επόμενη γραμμή. Άμα ήσουν ελεύθερος, δεν θα έφευγες. Θα καθόσουν εδώ. Όσο ήταν το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία στα καλά του και ρίχναν τα φράγκα, δεν φεύγατε. Τώρα φεύγεις. Και με τον παίρνει πατριώτη. Θα πολέμησε. Γιατί έφυγε τότε? Γιατί δεν πολέμησε? Εδώ δεν πολέμησε και έφυγε. Πώ θα γυρίσει? Για 200 ευρώ και 300 ευρώ έφυγε. Θα γυρίσει να πολεμήσει. Αυτό σου λέμε τόση ώρα. Καλημέρα. 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 Λίμο από Ντίζελντορφ. Καλώ τον. Εγώ του βγάλω όλου του μετανάστε σήμερα. Ναι. Πώ πάμε? Καλά, Λίμο. Λοιπόν, εγώ σε πήρα να πω και τέτοιο. Πώ βρέθηκα εδώ.
Πες μου την ιστορία σου. Πες μου. Εγώ ήμουν από Λαμία αγρότης. Αγροτάρα τη Λαμία. Τα πρώτα πατήματα. Ναι. Και εκεί πέρα που βγαίναμε να πούμε, γνώρισα μια κοπέλα από τη Ρουμανία. Κομενάρα, ε. Και πήγα στο Ντίζελντορφ. Την πήγες πάνω, ναι. Αυτή αρχικά μου έλεγε στα μπαρ εκεί μέσα τι κάνεις, μιλάω, κάνω, ράνω. Πίστευα, και εγώ στην αρχή δεν γίνεται τίποτα. Ναι. Μετά έμαθα τι γινόταν όμως. Ναι. Έλα μου ντε όμως που ξέμεινα εδώ πέρα. Δε σ' άρεσε. Τι να μ' αρέσει. Τώρα έχει με αυτή την κοπέλα. Όχι, τώρα έχω ξεμείνει εδώ, δουλεύω σε ένα χειροστάσιο, είμαι ήδη λιποτάκτης, δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Ναι. Και πήρα να ρωτήσω για τον Μιχάλη εκεί πέρα. Αν μπορεί και πώς, ας πούμε, άμα είναι και κατεβώ να βρείτε μια θέση, να πάω κι εγώ στην Ανίτα να πω την ιστορία μου. Μπορείς. Δεν θα προλάβει. Δεν θα μπορέσει. Γιατί δεν μπορέσει. Γιατί είναι λιποτάκτη. Το συνέλληνα. Δεν μπορεί. Γιατί είναι λιποτάκτη. Γιατί δεν είναι κανονικά. Αν πούμε μέσω Skype ή μέσω. Θα το συλλάβουν κανονικά. Γιατί δεν πήγε κανονικά. Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω λίγο. Πότε ήταν να απαιτήσει. Ποια χρονολογία ήταν να απαιτήσει. Έχω δύο χρόνια. Δηλαδή ήρθε πόσο. Την πρώτη του 16 ήταν. Ωραία. Θε να αρθεί πίσω δηλαδή. Δεν θέλω μωρέ, δεν θέλω. Άμα έρθεις και φτάσεις στο... Στάσου λίγο, η Ρουμάνα γιατί σ' άφησε. Δεν μ' άφησε, εγώ την άφησα, όταν έμαθα τι έκανε πραγματικά. Τι έκανε. Τι έκανε. Τι έκανε, δεν μπορείς να καταλάβεις τι έκανε τώρα. Κατάλαβα, Άστο. Τι θα κάνει, θα πήγαινε. Κάτω ευρώ, ένα λεπτό. Για να μην κατηγορώ με την κοπέλα. Πόσα λεφτά έβγαζε το μήνα, εσύ. Εγώ. Όταν είχε τη Ρουμάνα απάνω. Εγώ έβγαζα ό,τι βγάζω για τώρα, 1,5 χιλιάρικο. Και με 1,5 χιλιάρικο ήθελε τη Ρουμάνα να μην καβαληθεί. Γιατί να κάνω, ρε Ρατόπουλε. Να θεω, ήσουν ερωτευμένο, η Ρουμάνα ήθελε όμως. Πόσο μπορεί η Ρουμάνα. 1,82. Με 1,82 η Ρουμάνα με 1500 περίμενες να κάτσει πιστή. Καληνύχτα φίλε, αυτό. Καλό ξημέρωμα. Όχι για την πάνια είσαι εσύ, είσαι για τα παρατράγουδα. Πάμε για τις οικονομικές. 1,82. 1,5 χιλιάρικο στο εξωτερικό. Πάμε παρακάτω. Να ξέρουμε και τι λέμε. Μόλις φτάσει εδώ πέρα, μόλις φτάσει εδώ η στρατονομία κατευθείαν δεν έχει φυλακή. Δεν το κάνω φυλακή. Συγγνώμη, και αν το βάλω φυλακή, ποιο το κέρδο, θα το ταΐζουμε. Όχι, γιατί δεν. Έτσι πάει ο νόμος, για. Βρέας το νόμο και κάτι άλλο. Να σου πω και κάτι άλλο. Ανάφερε κάτι για του επαγγελματίε. Ήταν να κάνουμε επαγγελματισμό στρατό, λόγω επειδή με τα μνημόνια και με αυτά δεν το σταμάτησαν. Εγώ τι θεωρώ, φίλε. Δεν θες, όχι. Τι να πήγα να κάνουμε. Ας το κάναμε. Πήγαν να κάνουν, δηλαδή να είναι με μισθό 800 ευρώ πήγαν να το κάνουν. Ναι. Επί το 9 ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι. Άρα το σταμάτησαν. Ναι, έγινε, αυτό έτσι πράγμα. Ναι. Πήγαινε να κίνει. Μη χτυπάζω το δυσκολίο, είναι άσχημα. Φίλε, ο Κροατής. Όταν είπε ο Φωτιάδης τον πόλεμο θα φάει κάνα δύο δικούς μας, θα βάλει αυτοκόλ, σίγουρα. Ούλιαξε από το γέλιο. Άμα σκοτώσει τον στρατό ο δικός σου άνθρωπο, δεν είναι αυτοκόλ. Εντάξει. Μην λέμε μόνο για τους νέους, αλλά να λέμε και για τον ιδιώτη που για να πληρώσει το νέο του βγαίνει να πληρώσει το νέο, βγαίνει να πληρώσει δύο μισθούς το μήνα με τα ασφαλιστικά του. Να τα λες και αυτά. Καλησπέρα από Λοξεμβούργο. Αγαπάμε πολύ την πατρίδα μας και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να γυρίσουμε να τη φτιάξουμε. Αν και 28 έργα λόγω αναξιοκρατίας δεν μας λέει τίποτα ως χώρα, αν εξαιρέσει την απαράδεκτη νοοτροπία μας. Ναι, υπάρχει φίλε 923, έχει γίνει μια πρόταση. Ραπτό είμαι Ηρακλής και φανατικός του Έρικ Κλάπτον. Λοιπόν, Ντουμπάι θα φύγω κι εγώ, λέει ο άλλος. Λοιπόν, είναι 6 γραμμές. Σπάρουμε, Θεόκλητε. Δώστε. Κύπρο είσαι. Κύπρο, ναι. Ποια πόλη. Λευκωσία. Πόσο κόσμο έχει η Λευκωσία. 300.000. Βαριά. Δύο καβάλες είναι δηλαδή. Περίπου, ναι. Μια μισή σέρες. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα φίλε. Καλημέρα, μ' ακούτε. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ έχω να θίξω τρία θέματα σήμερα. Πάμε στον πρώτο. Θέλω να μιλήσω. Δεν σ' ακούμε όμως καθόλου. Ναι, για ένα λάθος. Δεν σ' ακούμε καθόλου.
Βγάλει hands free, βγάλει τι έχει εκεί πέρα. Πάμε πάλι. Το όνομα κουτέ. Θα το πολεμήσουμε. Πάμε. Μια χαρά είμαι το όνομα κουτέ. Έλα. Πάμε πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, έχω το θέμα, λοιπόν. Δεν σε ακούμε, φίλε, για χαρά. Δεν σε ακούμε καθόλου. Πάμε επόμενη γραμμή. Είναι πολύ άθλια η γραμμή, κάνει κενά, είναι από. Δύο διευκρινήσεις για το στρατό. Λοιπόν, κάποτε ο Λένιν είχε πει ότι ο στρατός είναι πόδια. Ναι. Όποιος έχει θέληση πηγαίνει. Ναι. Και κάποτε ένας αρχαίος φιλόσοφος, ναι, είχε πει ότι Έλληνας είναι αυτός που νιώθει Έλληνας. Ναι. Όχι αυτός που γεννήθηκε μέσα στα πλαίσια, ναι, τα ελληνικά. Ναι. Τώρα οτιδήποτε ξέρω εγώ, δεν πάγεται. Ο Πακιστανός ένα χρόνο θα νιώθει Έλληνας, θα το δεχτούν αυτοί εδώ πέρα. Δεν νιώθει τόσο εύκολα Έλληνας. Δεν νιώθει τόσο εύκολα Έλληνας. Το καρδουλί και άνετα. Και είναι πολύ βαρύ. Πολεμάει, όχι. Πολεμάει ο Έλληνας. Ο Έλληνας ανέκαθεν είχε μια αμυντική. Αλέφατος ήταν, ρε. Τρία αμυντικά χαφ, τέσσερις τόπερ. Αλέφατος ήταν. Θα διαφωνήσω. Είμαι εθνικιστής. Είμαι εθνικιστής ο Φαρσέλη. Έχω δύο παιδιά. Κοντά. Έχω δύο παιδιά. Για αυτού του καραγκιόζε, εγώ δεν πάω πολύ μέσα. Εσύ δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει. Για αυτού του καραγκιόζε. Είμαι εθνικιστή και αυτό δεν πάω. Τι είναι εθνικιστή και δεν πάω. Κατάω τα παιδιά μου να πάνε να κρύψω κάπου. Να πάνε, αν πάνε να πειράξουν, να σκοτώσω όλου. Αλλά δεν πάω όμω. Για κάνα του καραγκιόζε, δεν πάω πολύ μέσα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τέλειω. Είναι εθνικιστή. Δεν πάει για αυτού του ντιτ να πολεμήσει. Καλημέρα. Είναι και αυτή η άποψη. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήθελα να πω πρώτον για τον τύπο που είπε ότι είναι ανυπότακτος. Με τον Μπουμπένι δεν συλλαμβάνει κανένας. Απλώς πας στρατολογία και με κανένα 2.000 ξυπηδεύεις και ύστερα πας για να υπηρετήσεις. 2.000 τι 2.000. Ευρώ. Και άμα δεν έχει αυτός μαντήλι να κλάψει. Δεν περάζει. Πάλι θα υπηρετήσεις, θα το γλωστάει. Τώρα τι να πούμε, που είπες για τον ΠΑΟΚ, όσοι ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα θα αυτοκτονήσουμε. Δεν αυτοκτονώ για τίποτα. Αν το πάρουμε καλό θα το πάρουμε, αν δεν το πάρουμε σιγά το πράγμα. Το αυτοκτονήσετε, φίλε, συγγνώμη, είναι μεταφορικό. Δηλαδή μιλάμε για να δείξουμε το πόσο κοντά ήταν ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, από πού να αυτοκτονήσετε. Αυτό είναι μεταφορικό, δεν είναι κυριολεκτικό, μην παρεξηγηθούμε τώρα. Το έχουμε στο αίμα μας. Ναι. Το έχουμε στο αίμα μας να χάνουμε τα πάντα, είτε στο μπάσκετ παλιά, τα πάντα. Στο αίμα σας έχετε να χάνετε, να δικαίεστε, να δικαίεστε που λέτε. Ναι. Δεν είναι άδεια, καλά να πάθουμε, αφού ή τα ήξεραν ότι θα γίνουν. Αφού μπήκαν στο τρυπάκι τους, οι μάγκες είναι ό,τι θέλουν να κάνουν. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω, εγώ που δουλεύω στην Ελλάδα και είμαι μειονότητα σε μια επιχείρηση, σε 12 άτομα είμαι ο μοναδικός Έλληνας. Ναι. Οι άλλοι πάνε έξω και εγώ είμαι μέσα και δουλεύω με Βούλγαρους, Αλβανούς, Σκοπιανούς, ακόμα και το αφεντικό ξένο είναι. Μέσα στην Ελλάδα. Εγώ απορώ οι Έλληνες γιατί δεν βρίσκουν δουλειά. Όλα τα μαγαζιά εκεί γύρω-γύρω που δουλεύω είναι στην Καλκιδική, ξέρεις, εποχιακά. Όλοι δουλεύουν με πολλούς ξένους. Δικούς μας δεν βλέπω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν το ξέρω. Δεν έχουν, ναι. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να έχω αγώνα. Εγώ τέσσερις σεζόν είμαι στην Καλκιδική, ξέρω γύρω-γύρω 20 μαγαζιά. Αν έχουν έναν Έλληνα, οι υπόλοιποι είναι Βούλγαροι, Αλβανοί και ό,τι άλλο δεν φαντάζει. Ναι, αλλά είναι χωρίς αίσθημα, αυτό το ξέρεις. Ποιος το είπε, γιατί εγώ κολλάω. Χωρίς αίσθημα. Χωρίς αίσθημα είναι. Εκεί τι να κάνουμε. 20 ευρώ, 25 ευρώ είναι. Αυτό είναι. Εντάξει. Ποιο, 70 παίρνω, ρε, κάτσε καλά. Όχι, δεν θέλω για σένα, για άλλου εδώ. Για οι άλλοι που δουλεύουν μέσα στη Λανδιέρα. Άμα θες, δεν σε λέει να σου πω κάτι. Αν θες 25. 25, 26 την πέρα. 40 δίνουν όλοι. Δεν πάνε, είναι μεταξύ τους και μιλάνε. Όποιος δώσει λιγότερα δεν πάνε, ούτε ξένοι. Το λιγότερο στη σεζόν είναι 40-45. Ο κατώτερος υπάλληλος. Εγώ είμαι λίγο ανώτερος, παίρνω 70 και 80 ανάλογα. Την ημέρα. Γιατί πληρώνουμε με την ημέρα, μόλις κλείνει το μαγαζί, τακ, 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 τακ. Δεν έχει τώρα μήνα, δεν αφήνουμε περιθώριο να μας... Ποιος Έλληνας πολιτικός του Πασόκ εξαγόρασε την θητεία του για 27.000 δραχμές. Πάρα πολύ, δεν είναι ένας μόνο. Βενιζέλος. Ναι, ναι, εντάξει, πρώτο. 27.000 τα άρχισε και δεν πήγε. Και εγώ είχα ένα δικό μου... Να σου πω και κάτι όμως. Το Βενιζέλο εγώ τον ήθελα στη Βουλή. Στο στρατό του να το κάνουμε, αντιποδία, χοντρός, ενώ το μυαλό του είναι φοβερό. Αν και τον είχα δει και προσωπικά όταν δούλευα εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, εμένα μου άρεσε ο Βενιζέλος, παρόλο που δεν είναι Πασόκ.
Ωραίος πολιτικός. Ωραίος. Έγινε. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα. Ακούγομαι. Ουλ, βέβαια. Good. Λοιπόν, Λούπο από Κρύα Βρύση. Καλώς στην Κρύα Βρύση, με την παραβατική συμπεριφορά. Ε, κάτσε, μην μιλάς έτσι, μια χαρά παιδιά μας. Τέλος πάντων. Μην πιέμε χαρά παιδιά, μισή φυλακή είστε, ρε. Μια χαρά παιδιά. Κάτσε ρε τώρα, εγώ είμαι από τους μισούς που είναι έξω. Ας είσαι από έξω. Εντάξει. Εγώ είμαι από έξω. Λοιπόν, μια που μιλάτε για στρατό, έχουμε ένα έθιμο στο χωριό, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Τι έθιμο? Όταν μπαίνει μια σειρά μέσα, μαζευόμαστε ρε παιδί μου, ποια παιδιά μπαίνουμε. Ναι, και κλειδέν. Και ποιος έχει την καψούρα του, κλέβουμε γλάστρες και τις στέλνουμε στην πόρτα της. Εμείς οι ίδιοι, έτσι. Ναι. Η γλάστρα που θα πάει πρέπει να είναι κλεμμένη. Η κάνα στην Κρύα Βρύση ξέρετε από κλοπές εσείς. Λοιπόν, εγώ επειδή... Αφού εμείς είστε κλέφτες. Τι να λέμε τώρα. Εγώ επειδή θα πω τώρα στα κοντά, θέλω να με βοηθήσεις. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κοντά στην Περαία μια περιοχή που να έχει ωραίες γλάστρες και εύκολα δηλαδή να τις πάρουμε. Να έρθω εγώ με δύο φιλαράκια με τρία αγροτικά. Στην Περαία, ωραίες γλάστρες. Στην Περαία. Ναι. Θα πας. Ίδρυμα. Έχει ένα ίδρυμα εκεί, ένα τρελοκομείο. Πισταλίδης. Πασταλίδη. Ναι. Απ' έξω όμως. Έχει. Παιδιά, τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι. Θα μας πέσει μέση δηλαδή. Θα θες. Ναι. Θα μας πέσει μέση. Έτσι είναι, για 100 κιλά το ένα έχει. Μάλιστα. Η γλάστρα λέω, όχι κυπάρι. Σε κάνει. Θα φύγει πολύ γλάστρα. Ε? Θα φύγει πολύ γλάστρα. Αυτά είναι. Αυτό που σου είπε ο Κωστής, εκεί είναι. Εκεί θα πας. Μόνο να μην συναντήθηκε ένα στρατηγό, ε. Εκεί πέρα. Δεν μας άρεσε εμείς, κυρία Βρυσιώτης είμαστε. Άκου στο λόγο, μη συναντήσει την πόρτα και ένα στρατηγό. Που πάει να το πάρει. Πάρε σε κανένα χαμόσπιτο εκεί στην Κρύα Βρύση. Ούτω ή άλλω κλείβει ένα τον άλλον εκεί πέρα. Πάρε μια γλάστρα εκεί και τελείωνε. Σα χλαμάρε. Κλείστε, επόμενη γραμμή. Έτοιμο έχουνε. Έτοιμο έχουνε, έτοιμο. Και εγώ νομίζω να μαζεύω την κυβέρνηση. Γεια σα. Έλα. Τι τον ούσο. Ναι. Ναι, γεια σα. Γεια σα, κύριε. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Γιώργο Παπαδό Παναθηναϊκού. Καλώ τον. Ήταν να πω λίγο για το 40. Η εκπομπή την Πέμπτη ήταν κορυφή, δηλαδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Με πώς μιλάς, κάτσε ρε! Φοβερό. Εκεί πέρα που σε λέει, άμα αυτό το τρίτο πρόσωπο, άμα το ξαναπεί, θα σε χώσω κουτουλιά. Εσείς οι Έλληνες και εσείς οι Έλληνες. Φοβερό. Δεν μιλάς σε τρίτο πρόσωπο. Φοβερό σε 40. Θα τον καλείς όσο και να γίνει. Ήμασταν μαζί στο Μακεδονικού το. Να χαιρετήσω και τον, τον Φωτιάδη. 50 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον γιατρό λίγο, τον κτηνίατρο. Ναι. Γιατί εγώ δεν μου αρέσει καθόλου η κριτική του. Έχει ναι. Κάποιες ομάδες που δεν συμπαθεί. Δεν συμπαθεί την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ηρακλή, τον Άρη και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Δεν συμπαθεί και κανένα. Ναι, αυτά δεν τα συμπαθεί καθόλου. Και δεν μου αρέσει καθόλου η κριτική του γιατί ό,τι λέει περιστρέφεται γύρω από το να εναντιώνει σε αυτές τις ομάδες. Και επειδή είναι και πολλές, η κριτική του είναι εντάξει. Γι' αυτό ναι. Δεν μου αρέσει. Και να μην έρθει δεν θα με πειράξει καθόλου ξανά. Ναι. Εγώ τον έχω άχτη, με έκανε χνέρι εμένα. Άστον. Α, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Α, δεν με έκανε χνέρι από πουλάριστα. Τα ήξερε και δεν κρυβότανε και δεν ήθελε να πει τίποτα. Άκου σου λέω τώρα, αλλά δεν θέλω να κάνω. Το γνώρισε μια χοντρή να πούμε τέτοια. Με γνώρισε μια, λέει θα σε γνωρίσει από πουλάριστα, εξολογώ, ήταν στη... Λαχανογορά στο Ρέντι, καλή δουλειά. Στην στο Ρέντι ήταν. Στο Ρέντι λέει δούλευα εκεί, πήγε για δουλειά εκεί πέρα αυτή εδώ και βγήκαμε να μιλήσω. Δηλαδή μου δίνει τα τηλέφωνα, ανταλλάζουμε. Παίρνω τηλέφωνο εγώ το πρωί για 10 η ώρα και λέω Μαριάννα, γεια σου. Του λέω έτσι και έτσι με όλο Φωτιάδη, λέω που μένω στο Βασίλη. Ναι, αλλά στην πορεία μου βγήκε πρόβλημα. Μου λέει να πάρω 3 η ώρα τη νύχτα. Να πω λίγο κάτι άλλο. Όχι, λέει, γιατί θα με ακούσει η μάνα μου, λέει, και είναι αλελετούρδο, τηλεύρο. Τι λες, ρε, τηλό. Με τρελάνεις τώρα, τηλό. 3 η ώρα τη νύχτα, να κάνουμε τι, δουλό. Φωτιάδη, να πω λίγο κάτι στο δικό μου που θέλω και μετά να μου πεις την ιστορία μετά. Ξέρεις πως τον έχω μαζεμένα, που τα έχω μαζεμένα. Καλά, έχετε στρατό, ήρθε μια φορά. Ήρθε μια φορά, αλλά και δεν τον άφησα να μπει. Ναι, πραγματικά σου μιλάω, με λέει και δεν ήξερα ότι ήμουν εγώ εκεί πέρα. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ο κόκκινος τελευταία έχει γίνει πολύ κουραστικός, μπορώ να σου πω. Δηλαδή, ένα λεπτό να μιλήσει μόνος του
η εκπομπή κατεβάζει τρεις ταχύτητες κάτω. Δηλαδή, δεν κάνει το έλειψα, ρε φίλε. Ειδικά φέτος, σήμερα με τον τέτοιο ήταν για. Εκνευρίστηκα φουλ δηλαδή φέτος. Ποιον δίνει δίκιο. Καλά, είναι εννοείται το 5 λεπτά που δεν μιλούσε και δεν μου είπε. Σιγάρε κόκκινο, δηλαδή δεν σε είπαμε να σε φάει και μισή ώρα. Κάτσε να δεις τι θα τραβήξει ο κόκκινο από εδώ και πέρα. Κάποια στιγμή. Φουλ εκνευριστικό. Θα θέλει κάποιον να βγάλει. Θα φτύσει το γάλα τη μάνα τη θα φτύσει. Φουλ εκνευριστικό και κουραστικό. Φουλ. Τότε έρθει να πε και το ξύλο, να ξέρει. Μεσημεριανό με 40, τίποτα άλλο δεν λέω. 2 ώρα με 40, τίποτα άλλο δεν λέω. Ρε σταμάτα ρε, κυδάει την εκπομπή ρε. Τα βιολογικά σας, σε παρακαλώ τώρα. 40 θε, πάρε την ΠΑΕ. Επόμενη γραμμή, το 40. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Ναι, καλημέρα, ακούγομαι. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα, απλά για τη συζήτηση που είχατε προηγουμένως, ήθελα απλά να υπενθυμίσω ότι οι πρώτοι Έλληνες που θυσιάστηκαν το 21 ήταν Έλληνες του εξωτερικού, ήταν 20χρονα παιδιά, φοιτητές, οι οποίοι θυσιάστηκαν στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Ήταν η πρώτη μάχη. Αυτά, για να είναι λίγο τα πράγματα στη θέση τους, λοιπόν, η πατρίδα είναι στην καρδιά μας, δεν είναι πουθενά άλλο. Αυτό μόνο πρέπει να καταλάβουμε. Ναι, το 21 είναι το 21, αλλά θα έρθουν τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα έρθουνε. Όχι, 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 20 μισό λεπτό. Θα έρθουνε. Πιστεύεις εσύ ότι θα έρθουνε, δηλαδή να κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν νομίζω. Αν είναι η μαρμίτα που λέει και ο Κωστής το 1,5 και τα 2, αποκλείεται να είναι γίνει πιστού. Είναι λογικό το 85 με 90% δεν θα έρθουνε. Να κάτσει εκεί πέρα. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα μισθό 300 ευρώ, αλλά λέω θα πάω, ρε. Θα κάνω. Δεν θα έρθουν, αδελφέ, άκουσε τι λέω τώρα. Δηλαδή, όλο ο στρατός μαζί με τους που έχουμε το. Όλο είναι 300.000. 300.000 στρατό έχουμε. Άστο να πάει. Άστο. Δεν θα έρθουν, άκουσε. Δεν θα έρθουν, ακουστεί, έχω. Ναι. Και ευτυχώ πήγε να κάνει με το Καραμαλή, δηλαδή επαγγελματιστικό στρατό, ναι. Και πήγε η Μέρκελ και λέει, όχι. Όχι. Ναι, όντως. Το κόψαν. Πάει. Επόμενος κύριος. Κωστά. Έλα φίλε. Μ' ακούς. Τέλεια. Λοιπόν, εσύ είχα πάρει και πριν λίγο καιρό, βρήκα μια εβδομάδα και σου είπα, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι θα έρθουν πιο πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό να πολεμήσουν παρά οι δικοί μας από εδώ. Αποκλείεται. Δεν θα έρθουν, αδερφέ, άκουσε. Δεν θα έρθουν. Αυτοί από την Αυστραλία, από την Αμερική θα κάνει τώρα για αυτό το πράγμα. Κύριε Ποντιάδη, αφήστε με λίγο να μιλήσω. Αυτό πιστεύει ο άνθρωπος. Κάτσε να το έχει. Κώστα, Κώστα, σε είχα πάρει και σε είχα πει ότι δε τη δύναμη απέναντί σου, έχει καιρό και μια εβδομάδα που σε πήρα, και σου είπα ακόμα ότι δεν γνωρίζει από το στρατό. Τι στρατό, ρε φίλε. Τι στρατό, το Καραγκιουζλίκι τώρα, στρατό είναι αυτό. Να το πω λίγο, Κώστα. Τι στρατό, ρε φίλε τώρα. Θα σε ρωτήσω κάτι. Πρώτα απ' όλα, άμα γίνει πόλεμο, οι Τούρκοι θα επαναπατριστούν, ναι. Άμα γίνει πόλεμο, φίλε, άμα δεν έχουμε σύμμαχο, αν δεν έχουμε σύμμαχο, θα μα αλλάξουν τα φώτα. Όχι, όχι, άκουσε με, οι Τούρκοι θα επαναπατριστούν, ναι. Για μένα μιλάω, δεν είναι αγκαλιά. Κανένα δεν θα πάει από του Τούρκου. Ένα. Πάμε στο άλλο τώρα. Μετά από εμένα σε πήρε ένα παιδάκι 20 χρονών, 21-22, γιατί τα αφήνεις και μιλάνε και δεν ξέρουν. Σε είπε για τους G3, G3 έχουν και οι Τούρκοι. Το G3, επειδή είμαι πρώην καταδρομέας, δεν το είπα τότε, το λέω τώρα, είναι από τα καλύτερα ευθύβολα όπλα. Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται, τι δεν γνωρίζεις από στρατό. Το κάθε όπλο, πρώτος γενιάς, δεύτερη γενιάς, τέταρτης, πέμπτης, θέλει χρόνισμα με το μάτι του σκοπευτή. Οποιοδήποτε όπλο και να είναι, θέλει χρόνισμα με το μάτι του σκοπευτή. Και πέμπτη τελευταία γενιά θέλει, γιατί λέει ο μικρός, είχε πει ότι κοίταξε άμα ρίξω θα σκοτώσει το δίπλα. Ναι ρε φίλε, άμα δεν χρονίσεις το όπλο σου και τελευταία γενιά όπλο να είναι, το κάθε μάτι τώρα, θέλει διαφορετικά. Στο Θεό που πιστεύεις εσύ που έκανες τέτοια εκπαίδευση. Αυτό σε είπα ότι δεν έχει γνώμη. Ναι, άκου εδώ τώρα εσύ που ξέρεις. Ότι δεν γνωρίζεις από το στρατό. Ναι, κάτσε τι που ξέρεις από το στρατό. Δεύτερον, κάτσε να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω δεύτερον. Ο πόλεμος είναι αμυντικό δόγμα της Ελλάδος. Είναι το αμυντικό δόγμα, είναι άμυνα. Η άμυνα είναι αναγνώριση εδάφους. Αναγνώριση εδάφους είναι ένας προς τέσσερις. Είναι ένας προς τέσσερις. Ένας αμυνόμενος θα φύγει, ήμουν καταδρομέας. Ένας αμυνόμενος θα φύγει, τέσσερις επιθεωμένοι θα σκοτωθούν. Πάμε τώρα στο άλλο. Οι Τουρκοί, 260.000 στρατός είναι μέσα. Εσύ πιστεύεις ότι θα πολεμήσουν υπέρ του Ερντογάν. Εσύ πιστεύεις αν πάλι οι κομμουνιστές με τον Χρυσαυγίτη στο ίδιο στρατόπεδο θα σκοτώσει τον Τούρκο ή θα φαγωθούν μεταξύ τους.
Ερώτημα. Σε σένα που είσαι στην κοινωνία μέσα και είσαι στα όπλα μέσα. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ναι. Θα πάει ο Χρυσταυγίτης με τον αριστερό στον πόλεμο. Ποιος θα πάει ποιον. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το άλλο είναι το εξής. Συμπαθώ πολύ και θα πω χρονιά αλλά για την μπάλα, όχι για το στρατό. Σε ρωτάω, δεν με απαντάς. Ναι, ναι, πες μου. Η ερώτησή μου είναι. Θα πάει ο Χρυσταυγίτης με τον Χριστάκη στον πόλεμο. Ναι. Ναι. Μέχρι να φτάσουν στον Τούρκο θα αναγωγούν μεταξύ τους. Θα σου πω τι θα γίνει. Όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο Κώστα, δεν θα υπάρχει ούτε αριστερή, ούτε δεξιά, ούτε αριστερή. Ναι. Συγγνώμη λίγο, σε παρακαλώ, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό που λες, ναι, ναι. Υπάρχει αριστερά, υπάρχει ακραία, υπάρχει. Υπάρχει στρατός επαγγελματικός όμως. Δεν παίξε γέλα σαν και εμάς. Συγγνώμη λίγο, υπάρχουν οι πάντες. Υπάρχουν οι πάντες σε όλα τα χώρες, σε όλες τις χώρες. Ναι. Υπάρχουν όλα τα άκρα και τα δεξιά. Όταν θα γίνει πόλεμος όμως, πιστεύω, όταν θα φάμε το. Μη συγχωρείς, μη το πω. Εκεί πέρα θα ενωθούμε και θα πολεμήσουμε. Δεν σας πιστεύω ότι θα ενωθείτε. Γιατί η πατρίδα αυτή είναι που μας ταΐζει κοντά. Δεν σας πιστεύω. Η πατρίδα είναι αυτή που μας ταΐζει. Λοιπόν, άκου το τώρα. Δεν έχεις μάθει να ακούς. Ναι. Ερώτηση. Συγγνώμη, άκου, ακούω. Συγγνώμη. Ερώτηση. Το 1987, όταν έγινε μεταφορά των στρατοπέδων, τα μισά ρέο, τάγκ, τάγκερ, μάγερ, μείναν στον δρόμο. Τάγκερ και ρέο, ναι, πες μου, ναι. Τα όπλα ήταν τα μισά χαλασμένα. Σήμερα! Όχι! Σήμερα! Ναι! Από εξοπλισμό τι έχει? Από η Ελλάδα? Ναι, τι έχει? Έχει πάρα πολλά όπλα, έχει πάρα δεν πολλά τα κλέφτα τα όπλα. Όλα τα όπλα δουλεύουν. Δουλεύουν. Όλα τα όπλα δουλεύουν. Και να σου πω και. Λοιπόν, όλα τα όπλα δουλεύουν. Ναι. Και επίσης, ναι. Όλα τα νησιά είναι οπλισμένα. Ναι. Όλα τα νησιά είναι οπλισμένα. Δεν το όλα τα όπλα δουλεύουν. Ναι. Όλα τα όπλα δουλεύουν, ναι. Αρκεί το όπλο, συγγνώμη λίγο, ακούγεται λίγο, συγγνώμη, το 35, το 1982 που βγήκε το όπλο, με 40 ετών όπλα δουλεύουν, πλάκα με κάνεις εγώ δηλαδή, το ίδιο όπλο έχει και ο απέναντι, δεν θέλω να ακούω ρε παιδιά, βγήκαν τα καινούργια τα 16 που είναι, το ίδιο όπλο έχει απέναντι, τα όπλα δουλεύουν, το επανατατικό ελαττήριο του όπλου δεν χαλάει, άμα το συντηρείς, ούτε το κλείστρο χαλάει. Τα έχω στρατόπεδο εγώ. Με μικρά τεχνικά. Κώστα, πάντα θες να τεκμηριώνεις την άποψή σου. Να αφήνεις όμως να τεκμηριώνουν οι άλλοι την άποψή τους. Εγώ την τεκμηριώνω και δεν με αφήνεις να σου μιλήσω. Όχι, όλα τα όπλα δουλεύουν. Το 95%, το 95% των όπλων δουλεύει. Το 5% είτε για βάψιμο είναι, είτε για κατάσκευη. Όλα τα όπλα και τελευταία γενιά θα είναι. Τα όπλα χαλάνε Κώστα. Είναι όπως είναι η μηχανή αυτοκινήτου. Είναι όπως είναι. Όλα συντηρούνται από τα κεφάλια. Ξέρεις γιατί το λέω. Και από στελέχη Κώστα. Γιατί, γιατί ρε φίλε, εγώ πριν 30 χρόνια δεν δούλευε τίποτα. Δεν υπήρχε τίποτα. Και λέω 30 χρόνια μετά, ρε παιδί μου, με προβληματίζει αυτό. Αφού μου το λες εσύ, όμως δεν έχω λόγο να μην το πιστεύω. Όχι, Κώστα, κοίταξε να δεις πρώτα απ' όλα έχουμε πάρει καινούργια όπλα. Τα Z3 μπορεί να είναι παλιού τύπου, αλλά είναι. Z3 δεν και εγώ. Έχουν ανανεωθεί. Υπάρχουν όπλα τα οποία είναι μαυράκια. Μαυράκια. Δεν έχουν καν πάρει ούτε γρατζουνιά. Ούτε γρατζουνιά δεν έχουν τα όπλα κι αυτά. Μακάρι να είναι όπως τα λες. Τα έχουν ανανεώσει. Όλα τα όπλα βαράνε και στο λέω από την εμπειρία μου. Εγώ στο ΕΣΑ καταδρομέας είχα εφνή. Είχα εφνή. Είμαι παλιός καταδρομέας. Λοιπόν, είναι από τα καλύτερα όπλα και το εφνή και το Z3. Τα Mi-16 και τα Mi-τέτοια είναι όπλα καλά, αλλά δεν είναι για να σκοτώνεις. Είναι για να τραυματίζεις και δεν έχουν τόσο ευθυβολία όσο έχουν αυτά τα όπλα που σου λέω. Όταν όμως θα λες κάτι, όταν θα λες όμως κάτι γιατί σ' αρέσει να την περιώνεις, θα κοιτάς τους εχθρούς σου και θα κοιτάς ότι κάνεις άμυνα. Το κυριότερο πράγμα στον πόλεμο είναι η αναγνώριση εδάφους. Όταν πάει, άνθρωπος τελείως, δεν πρέπει, ξέρει ποιο θα πατήσει. Το κατάλαβα. Δεν θα τους προσκόλουσα. Θα στήσουμε αλέφαντο πίσω άμυνα. Ακριβώς. Τρία center back, δύο πλάγια back. Θα έχουν οι άλλοι την μπάλα, θα γυρίζουν γύρω γύρω. Μέχρι να φάμε τον γκολ. Μόλις τον φάμε τον γκολ, θα ξαναμείνουμε στην περιοχή μέσα. Και αφού να χάσουμε με ένα 0, μας ξετυλίσουν κιόλα. Άμυνα, ε. Μία ερώτηση. Άρα. Με την ίδια λογική, ναι. Ας πούμε, ποιοι θα πάνε να πολεμήσουν μαζί με τον Ερντογάν? Θα πάει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας που είναι μέσα στις φυλακές? Θα πάνε οι Κούρδοι? Είχε μείνει το πάμε τους Κούρδους αυτός. Ξέρετε τι είδα, ρε Κύπριε, χθες τη δίσταση. Είχε παιδάκια, τους πιάσανε το 16, το 16 τους πιάσανε, παιδί μου, μητέρα
Στασάκη. Τελευταίο φίλο. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, μ' ακούς. Μάλιστα, κύριε. Έλα, Κωστή, έλα. Έχουμε καταχρεωθεί περιμένοντας. Πες το, φίλε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Συνδυάνος Παοκτσής και αντιεθνικιστής. Λοιπόν, έχουμε γανιάσει με τα εθνίκια που θα πάνε στρατό. Φαντάρι, έχουμε πάει και εμείς που δεν είμαστε εθνικιστές. Εντάξει, και αυτή τη στιγμή μαζεύουν υπογραφές Παοκτσίδες, όχι για να μην πολεμήσουν για την Ελλάδα και τις μαλακίες. Συνδυάνος είπε Παοκτσής. Φωτιά δεν λέγει. Τι να πω. Τ' άκουσα και εσύ, τ' άκουσα και εγώ. Δεν θα πάει κανένας στο Παναθηναϊκό. Κανένας. Θα μείνουν αυτοί εδώ πέρα. Κανένας. Έχουμε τελευταίο. Ας το πάρουμε. Κανένας στην Κωστή. Πραγματικά σου μιλάω. Πάμε. Έλα, κανένας. Ναι. Έλα, παιδιά, εγώ. Μάλιστα εσείς. Καλημέρα. Κώστας από Νιρεμβέργη, Παοκάρα και Πανηλιακός. Πανηλιακός γιατί. Γιατί από εκεί, από την Αμαλιάδα. Αστέρας. Ω, Μεσούλη Παπαδόπουλο είσαι. Ναι. Ναι. Αλλά δεν κέρδισα τους πρώτους τώρα. Σοπαλία. Σοπαλία. Έπρεπε να τον πάρει αυτό το μάτς. Τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο πριν που είπε με... στον Ντίσελντορφ που έχει μείνει, ξεμείνει, τι έλεγε. Πρώτον, χωρίς να κρίνω κανένα. Χωρίς να κρίνω κανένα, χωρίς να κρίνω κανένα, χωρίς να κρίνω κανένα, χωρίς να κρίνω κανένα.